Γεια σας, καλό βράδυ να έχετε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα Βαλκάνια και όπου μας ακούν οι φίλοι ακροατές. Να έχετε καλό πρωινό στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Κίνα κτλ. Κτλ. Να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι, υγεία και χαρά σε όλους. Σήμερα θα έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για την ελληνική σημαία μας. Ξέρω ότι αυτή η εκπομπή θα είναι πάρα πολύ ενοχλητική για τους φίλους και οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, για όλους τους οπαδούς σοσιαλιστές, οι οποίοι οι σοσιαλιστές πιστεύουν πως θα φάνε τα αίτημα από αυτούς που έχουν εργαστεί σε όλη τη ζωή, και χειρότερο πράγμα θα είναι και για όλους όπως είπαμε τους ΣΥΡΙΖΑ, κομμουνιστές, αριστερούς και όλους αυτούς. Διότι ένα σκοπό έχουν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι, να διαλύσουν την Ελλάδα. Ένα σκοπό έχουν να κάψουν την ελληνική τη σημαία, να τη σκίσουν την ελληνική σημαία, να τη φάνε την ελληνική σημαία. Θέλουν να κρεμίσουν τον Παρθενώνα μας, αγαπητοί φίλοι. Θέλουν να εξαφανίσουν και να πουλήσουν όλα τα αρχαία της Ελλάδος, όλα τα μνημεία. Από καιρούς ακούμε πάρα πολλές κουβέντες, όχι από καιρό, από χρόνια τώρα. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε την εκπομπή, δηλαδή, συζητάμε για αυτήν την ελληνική σημαία. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές. Ξέρω ότι τώρα με το διαδίκτυο, τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές μας παρακολουθούν, μας βλέπουν. Ευχαριστώ στους ακροάτριες, στους ακροατάς μας στην Ελλάδα, τους νέους, νέες, που πραγματικά αισθάνομαι τόσο χαρούμενος να λαμβάνουν μέρος στις εκπομπές μας, να μου γράφουν και την ημέρα και το βράδυ και τα μεσάνυχτα από όλα τα κόμματα. Άτομα τα οποία έφτασαν να είναι στο σημείο και να πιστεύουν ατράδακτα αλήτες πολιτικούς και απατεώνες πολιτικούς στην Ελλάδα, και λέω αλήτες και απατεώνες μαζί, διότι είναι αλήτες και απατεώνες, άτομα τα οποία σας εξαπάτησαν, σας ξεγέλασαν, σας ρουφάνε το αίμα. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί φίλοι. Θα μου πεις, καλά ρε Άγγελε, εσύ μένεις εκεί πέρα στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα που ήταν ο Ταρζάν. Ναι. Α, και μια και είπα για τη ζούγκλα, δηλαδή, να σας πω τι έγινε χθες. Συγγνώμη που δεν βγήκα στον αέρα εχθές, λόγω του ότι ήταν να βγω κανονικά με αυτό το θέμα. Αλλά υπήρχε μεγάλη αρωμαχία. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε καμιά τριανταριά ετή, 30 ετή, αγαπητοί φίλοι, με, μπορώ να σας πω, πλακωθήκαν εκεί πέρα στον αέρα στις κεραίες μας. Ένα θύμα είχαμε, μάλλον τέσσερα θύματα είχαμε. Ο άσπρος, ο μεγάλος αετός που ήταν και πάρα πολλά χρόνια στην κεραία μας, έπαθε ηλεκτροπληξία από την κεραία μας. Μπερδευτήκαμε πάνω στο καυγά και στη φασαρία, τα φτετά του πάνω στις κεραίες στα high voltage, και έπαθε ηλεκτροπληξία, έπεσε κάτω 300 πόδια και έγινε μπουρλότο. Επίσης άλλοι τρεις ερυθροί αετοί, μικρότεροι αυτοί, ήταν οι αντίθετοι, το αντίθετο κόμμα. Φαίνεται ότι και αυτοί έπαθαν εσωπληξία και πέσανε και αυτοί κάτω, φαγωθήκανε. Πήγαμε εκεί, καθησυχάσανε τελικά, αλλά μέχρι το βράδυ όρια γινόταν στην κεραία μας. Έβλεπα στην κάμερα, στο κινητό μου την κεραία, πρωτού σουρουπώσει, ακόμα τρέχανε και τρογότανε, σαν σκυλιά. Τρογότανε, ξέρω, πρώτη φορά είδα έτσι να τρώγονται αυτοί. Είχε πατά ήσυχοι ήταν. Ήρθαν άλλη ομάδα, ήταν αυτή, τι έκανε, anyway, και μας δημιούργησε μεγάλη ζημιά στην κεραία. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο και αυτά. Σήμερα το θέμα μας είναι η εθνική μας σημαία. Πώς μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας όλοι μας, να προστατέψουμε τη σημαία και να μην αφήσουμε αυτούς τους βλαμμένους πολιτικούς. Τους λέω βλαμμένους γιατί μόνο βλαμμένοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Βλαμμένοι πολιτικοί να βγάλουν το σταυρό από τη σημαία. Το έχετε καταλάβει αυτό? Θα έχουμε μία σημαία σαν πιτζάμα ή σαν και αυτούς που φοράνε φυλακισμένοι, ξέρετε, χωρίς σταυρό, μπλε και άσπρο, λέει. Ενοχλούνται πάρα πολύ, λέει, οι σιωνιστές. Ενοχλούνται πάρα πολύ, λέει, οι κομμουνιστές, οι σοσιαλιστές. Και όλο αυτό το θέμα άρχισε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας μεγάλος απατεώνας εξ Αμερικής παντρεύτηκε μία γυναίκα η οποία δεν ήταν ούτε ορθόδοξη ούτε χριστιανή, ήταν
Γιαχωβού, την έφερε στην Ελλάδα με την οικογένειά της. Μόλις αυτό στο πάτριο έδαφος την εξαπάτησε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντρέας Παπανδρέου, την εξαπάτησε η γυναίκα του. Την εξαπάτησε και τα έφτιαξε μια πιτσιρίκα αεροσυνοδός της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αγαπητοί φίλοι. Δεν θέλω μάκι μου στα αυτά, μην μου κάνετε μάκι μου από τώρα, ακόμα δεν άρχισε την εκπομπή. Υπομονή, θα φωνάξετε σε λίγο. Εγώ λέω την αλήθεια δηλαδή. Μην μου λέτε μάκι μου τώρα, ας πούμε, τι είναι αυτά που μας λες. Βεβαίως. Πρωθυπουργός της Ελλάδος εξαπάτησε τη γυναίκα του και παντρεύτηκε τη Μιμή. Πού ξανακούστηκε σε κράτος πρωθυπουργός να εξαπάτει τη γυναίκα του και τα παιδιά του? Γιατί οπωσδήποτε άμα εξαπατάς τη γυναίκα σου, τη διώκνεις, διώκνεις τα παιδιά σου. Πάει αυτό, έφερε την καταστροφή της Ελλάδος. Όλοι οι Έλληνες τον πιστέψανε, θα φέρει δημοκρατία, θα φέρει έτσι, θα του δώσει λεφτά με το τσουβάλι. Σας έδωσε λεφτά. Τα λεφτά μου που σας έδωσε. Δεν ήταν δικά του λεφτά. Αυτός δεν είχε να φάει στην Αμερική. Του κάναμε έρανο στην Αμερική για να φάει. Μήπως έχει κανένας καμιά αντίρρηση δηλαδή. Να μου πει ότι τι λες ρε Άγγελε που δεν είχε να φάει Παπανδρέου. Μάλιστα δεν είχε να φάει. Κοιμότανε στον Ντανίντον στο Τσέλις University. Μου τα έλεγε ο πρόεδρος που είναι 90 χρονών. Και το λυπότανε όλοι, αλλά ήταν παραστάτης, λέει. Όλο για κομμουνισμό έλεγε, όλο για αυτά, μαρξισμός και διά πράγματα στα παιδιά από τη Βραζιλία. Γιατί ήταν international πανεπιστήμιο αυτό. Και τον είχαν δωρεάν, λέει, διότι δεν είχε να φάει. Λόγω του πατέρα του που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τους έβασε και μέσα. Έφυγε από εδώ, πήγε στη Μινεσότα, βρήκε τη Μαργαρίτα. Ένα αλήτης και κροπόσκελο και μισό ήταν ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι. Η οικογένεια Παπανδρέου φτιάχτηκε σήμερα, έγιναν όλοι ονάσιδες με τα δικά σας τα λεφτά. Αυτά τα οποία κλέψανε αυτή η οικογένεια μαζί με τους υπόλοιπους ημίτιδες και τα λοιπά και τα λοιπά του Πασόκ σήμερα έρχονται και σας λένε το σπιτάκι σου το οποίο ήταν ξεπληρωμένο αιώνες από τους παππούδες, τον παππούδες σου ξεπληρωμένο το σπιτάκι σου. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει χρωστάς στο δημόσιο φορολογίες να πληρώσεις. Όχι μονάχα αυτό κάνανε την κομπίνα του αιώνα, αλλά τώρα γύρισαν και τότε εν καιρό Σιμίτη και Παπανδρέου να βγάλουν τη σημαία. Να βγάλουν τη σημαία την ελληνική. Να διαχωρίσουν τη θρησκεία από το κράτος. Δηλαδή δεν θα είναι η Ελλάδα των Ορθοδόξων Χριστιανών, θα είναι η Ελλάδα... Ό,τι δες να είναι, και των σατανιστών και των έναν και των άλλων και των μουσουμάνων και το... ό,τι θέλεις δηλαδή και των ζιωνιστών. Έτσι θέλω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σήμερα όλα αυτά τα παρατράγουδά τους γυρίζουν πάλι στη Βουλή και οι ίδιοι τώρα που πήγανε στο Τζίπρα οι Παπανδρεϊκοί του Πασόκ, αυτοί οι σοσιαλιστές, ληστές δηλαδή, θέλουν να φέρουν πάλι το ίδιο πράγμα. Να κατεργήσουν την ελληνική σημαία. Θα ήθελα να ακούσω από όλους τους φίλους και φίλες. Αλλά πρώτα να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό. Άρα, αγαπητοί φίλοι, επιστρέφουμε στον αέρα. Επειδή δεν μπορώ να καλέσω εγώ από το Skype, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου. Στο Skype είναι Greek Voice, αυτό που γνωρίζετε όλοι σας. Μπείτε μέσα στο Skype και μιλήστε μαζί μου στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Νωρίς, για να έχουμε και χρόνο να μιλήσω και με τους ακροατές μας και με τους πάντες εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Το θέμα η σημαία. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα? Δηλαδή θέλετε να καταργηθεί ο Σταυρός από την ελληνική σημαία? Για να ακούσουμε. Έχουμε στη γραμμή στο Skype τώρα και τον τακτικό μας φίλο από την Ελλάδα, τον Θανάση. Γεια σου Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα. Τι γίνεσαι, πώς πάτε εκεί πέρα στην Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται το πρόβλημα εκεί με τη σημαία? Έχετε ξεσηκωθεί όλοι σας? Εγώ προσωπικά, Άγγελε, έχω ξεσηκωθεί. Και όταν λέω έχω ξεσηκωθεί, δεν λέω ότι πάω και κάνω φασαρίες και τα λοιπά. Ναι, πρέπει να ξεσηκωθεί ο λαός. Αυτό έχω τρελαθεί. Πρώτα απ' όλα. Να πω και χαιρετίσματα από τα παιδιά από το karaganis.eu chat. Χαιρετίσματα από τα παιδιά που ακούνε και όλα στην. Να μπουν και αυτοί αν μπορούν, γιατί δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σύστημά του. Αλλά να μπουν και αυτοί αν μπορούν μέσα. Να ακούσουμε και από αυτά τα παιδιά όλους, να ακούσουμε από όλους τους νέους στην Ελλάδα και τους πάντες δηλαδή, να ακούσουμε από τους πάντες πώς αισθάνονται για το θέμα αυτό της σημαίας που θέλω να καταργήσω στο Σταυρό. Ναι, αυτό τώρα
αφού έχουμε τέτοιους κοπρίτες πολιτικούς, καλά να πάθουμε. Αφού τους ψηφίσαμε τόσα χρόνια. Εσείς τους ψηφίσατε, εσείς τους ψέγατε. Να κάνεις. Καλά, εγώ τυχερός ήμουν, δεν τους ψήφισα. Εγώ ήμουν να πάω στην τρέλα μου. Εντάξει, άντε να ψήφισα μερικές φορές, αλλά θα σου πω ότι δεν θα ψήφιζα όπως το κάνανε οι άλλοι. Ψηφίζανε, ξέρω εγώ, για να έχουν μια δουλειά και τέλος. Και ναι. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Αυτό έχει γίνει. Σου λέει, πάρ' την ψήφο, μου δίνεις δουλειά και εντάξει είμαστε. Και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται. Αυτό μας έχει καταστρέψει άδεια. Βέβαια. Όλα αυτά τα χρόνια. Αφού κοιτάγει ο καθένας να φτιαχτεί. Και να πέρασουμε και στα τηλέφωνα να ανεφτώ. Λέγεται παρακαλώ στη γραμμή τηλεφώνου. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο, τι γίνεσαι, πώς πας. Τι να γίνομαι. Γεια σου και σένα, Λεβεντιά. Γεια σου, Νικολάκη, τι κάνεις. Τι να κάνω, να εδώ τραβιόμαστε. Λοιπόν, Άγγελε, σχετικά με τη σημαία, δεν είναι σωστό να βγάλουν το σταυρό. Αλλά οι παπάδες γιατί δεν ξεσηκώνονται να ενδιαφερθούν, ενώ όταν αποφασίσει η κυβέρνηση να τους κόψει τους μισθούς, όλοι οι παπάδες, δεσποτάδες, βγήκανε στους δρόμους και φωνάζαν με τα λάβαρα σώσον Κύριε το λαό σου. Λοιπόν, γιατί δεν κατεβαίνουν τώρα στην Αθήνα και πανταχού στην Ελλάδα να αρχίσουν να φωνάζουν σώσον Κύριε το λαό σου και μην βγάλετε το σταυρό από τη σημαία. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Τώρα, όσο για τα σπίτια που είπες για να πληρώσουνε, εσύ πληρώνεις για το σπίτι σου νομίζω. Τέξ, και εγώ πληρώνω και όλος ο κόσμος. Στην Ελλάδα δεν θέλανε ποτέ να πληρώσουνε για τα σπίτια, τίποτα, ποτέ. Όλο κοιτάγανε πώς να καταχραστούν το κράτος οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες. Βέβαια όχι όλοι, το πλείστον, το 80%. Και ποτέ δεν θέλανε να πληρώσουν. Να δεν βλέπεις τα εστιατόρια και τώρα τι γίνεται. Δεν κόβουν αποδείξεις, βάζουν τις τιμές όσο θέλουν και οι τουρίστες διαμαρτύρονται από ό,τι βλέπω στα νέα. Λοιπόν, ο Έλληνας ποτέ δεν ήθελε να πληρώσει για το κράτος. Και όταν του έλεγες κάτι, εγώ... Να το κράτος να τα πληρώσει. Μα δεν είχε καταλάβει ότι το κράτος είναι ο ίδιος. Αλλά Νίκο. Ναι. Όταν εγώ φωνάζω και λέω ότι είναι αδικαιολόγητη η κυβέρνηση και η μηχανή αυτή η οποία δημιούργησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλοι τους άγγελε, όχι ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Αντώνης Παπανδρέου, ούτε ο Παπανδρέου. Ένα λεπτό. Όλοι τους οι πολιτικοί. Μετά τον Παπαδόπουλο ήταν όλοι οι πολιτικοί. Ναι, βέβαια. Τελείως. Βέβαια, λοιπόν, όλοι αυτοί που λες, αλλά ο Παπανδρέου ήταν αυτός που υπόγραψε το μνημόνιο, είχαν ένα σκοπό. Εάν θυμάσαι παλιά, και μας βλέπουν στην Ελλάδα τώρα πάρα πολύ, εάν θυμάσαι παλιά με τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη, είχαμε πει κάποιες εκπομπές ότι ο Έλληνας δεν χρωστάει. Πρόσεξε, Νίκο, δεν χρωστάει. Ναι, ξέρω, το έχω ακούσει. Ο Έλληνας είχε το σπίτι του, είχε το αυτοκίνητό του, είχε το γιο του, είχε οτιδήποτε και να είχε, σπίτια, δεν χρωστάει μια πεντάρα. Η ευρωπαϊκή κοινότητα, αυτή η μαφιόζικη, η μάφια της Ευρώπης, μπορώ να το πω, αυτοί οι εγκληματίες, τι κάνανε. Λέει, γιατί ο Έλληνας να μην χρωστάει. Θα τους βάλουμε να χρωστάνε. Πώς θα χρωστάει ο Έλληνας. Και τους φέρνουν αυτή την αναβουβούλα με το μνημόνιο. Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει τώρα. Έχει σπίτι. Δεν είναι Νίκο όπως στην Αμερική που αγοράσεις ένα σπίτι και σου λέει πλήρωσε 700 ευρώ το χρόνο ή 1000 ή 2000 ή 5000 ανάλογος που βρίσκεσαι ή αν έχεις παραθαλάσσιο σπίτι, αν έχεις βίλα με 5 υπνοδωμάτια, με 10 υπνοδωμάτια. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό δεν κάνουν στην Ελλάδα ξέρεις τι είναι. Έχεις καλύβα, θα πληρώσεις τα ίδια λεφτά με αυτό που έχει 15 σπίτια και βίλες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όταν δηλαδή, αυτός που έχει 15 προσπαθούν αυτοί. Είναι οι ίδιοι οι πολιτικοί. Ακριβώς. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι. Κάνουν αυτό τους και τα πληρώνουν οι φουκαράδες. Αλλά έχω πει επανελειμμένος, εφόσον ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, γιατί δεν βγαίνει στους δρόμους όπως βγαίνουν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία ακόμη. Γιατί δεν βγαίνουνε. Να βγουνε στους δρόμους, να φωνάξουνε.
αλλά τους ναι. κάνουν οι ίδιοι. Αχα. Ο ίδιος ο λαός είναι αυτός που φταίει. Ναι, 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 ναι. Σάπια πολιτική. Yes. Λοιπόν, η υπόθεση το εξής, ότι το θέμα μας τώρα είναι η σημαία. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να την κατεργήσω τη σημαία, να βγάλω το σταυρό. Όχι. Όχι, αυτό θα το ακούσω. Λοιπόν. Οι παπάδες στους δρόμους και να φωνάζουν, όπως είπα και στην αρχή που φωνάζανε για τους μισθούς. Σώσαν κύριε το λαό σου επειδή θέλαν να κόψουν τους μισθούς. Και τώρα να κατέβουν να πει σώσαν κύριε το σταυρό από τη σημαία. Α. Α, βέβαια. Αντί, να σου πω κάτι. Για λέει, και σε σένα Νίκο, εδώ τώρα αντί να διαμαρτυρηθούν ούτε με το παλιό μερολόγιο δεν διαμαρτυρούν ούτε με το νέο ρε φίλε. Να πούνε τι γίνεται με το σαυρό. Κάποιος να φωνάξει από τους παπάδες. Από ποια σύνολα έκανε να πει τι έγινε εδώ, γιατί να φωνάξει. Γιατί τους παπάδες τους εκβιάζουν, τους βιάζουν οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί, όλοι τους. Εδώ πήγε ο Τσίπρας ένα αθεϊστή στο Άγιο Όρος. Σκέψου τι βιασμό έκανε στο Καλόγυρος. Φαντάζομαι τι έγινε εκεί πέρα. Θανάση, λες αυτά που είπα εγώ, λες και εσύ ο ίδιος με διαφορετικά λόγια. Ναι, ρε Νίκο, αυτό λέω και εγώ. Συμφωνώ με αυτό που λες. Έτσι. Για. Λοιπόν, να φωνάξουν οι παπάδες, οι παπάδες. Στους δρόμους οι Έλληνες, μπροστά οι παπάδες. Και να φωνάξουνε. Ποιος βγάλει τη σημαία, το σταυρό από τη σημαία. Δεν ακούω τον κύριο που βγαίνει στον αέρα. Οι πολιτικοί θέλουν να τον βγάλουν. Οι πολιτικοί θέλουν να τον βγάλουν. Η κυβέρνηση, αυτή έχει τη δύναμη. Ε. Η κυβέρνηση έχει τη δύναμη. Όπως ο Σιμίδης έβγαλε το ορθόδοξο από την ταυτότητα. Ναι. Θανάση, και δεν έχει δύναμη. Ακόμη που να κλείσω, να κλείσω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν ο Τσίπρας δεν ήταν αντιπολίτευση και να πήγαινε να πάρει την κυβέρνηση, ο Τσίπρας θα τους είχε ξεσηκώσει όλους στην Ελλάδα. Όπως έκανε και πρώτα που ήταν ο Καραμανλής, ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Που καθημερινώς ξεσηκωνόντουσαν. Αλλά και για μνήμη του Παπαντρέου. Καθόμαστε τώρα για τον. Το πρόβλημά μας είναι η κυβέρνηση σημερινή. Το πρόβλημα είναι, αγαπητέ κύριε, όλη η πολιτική σαβούρα. Η κυβέρνηση σημερινή ακούει και θέλει τους Εβραίους ό,τι τις λένε να κάνει. Τώρα δεν κουβεντιάζουμε για Εβραίους, άσες Εβραίους. Οι Εβραίους κάνουν τη δουλειά τους, οι Έλληνες την κάνουν. Αυτό το θέμα στο φίλο. Νίκο, εντάξει, ευχαριστώ Νίκο. Για χαρά. Στον ακροατή μας. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Ένα λεπτό. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω στους φίλους το εξής. Δεν το ψηφίζει η κυβέρνηση τώρα ή σοβαράς. Αυτό το θέμα άρχισε, αγαπητοί φίλοι. Ένα λεπτό να συνδέσουμε και τον Τόλι από τη Γερμανία. Γεια σου αγαπητέ φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε και ένα νέο ακροατή. Του μιλάω συχνά δηλαδή, αλλά μπαίνει για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Θανάση θα το γνωρίσεις. Είναι ο Γιώργος Τόλης από την... Γεια σου Γιώργο. Ο Γιωργάκης από την Γερμανία. Είναι μαθητής, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αν Γιώργο μπορεί να κατεβάσει την κάμερα σου για εκεί κάτω για να σε λέω καλύτερα. Ναι. Έτσι εκεί. Έτσι εκεί. Μας έκλεισε ο ακροατής μας. Τώρα με δουλεύει, τώρα Γιώργος τι γίνεται, κάμερα τώρα ακόμα μέσα. Σε βλέπουμε, είσαστε και δύο πάνω. Εντάξει, δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, προτού πάμε και με τον Γιώργο, στον προηγούμενο ακροατή μας, ότι αυτό το θέμα έχει περάσει, προσπαθούν να το περάσουν από τότε με το Σιμίτι. Ήτανε η ιδεολογία του Αντρέα Παπανδρέου. Ήτανε ανορθόδοξος ο άνθρωπος. Δεν χώνευε τους ορθόδοξους χριστιανούς. Σας εξαπάτησε όχι μόνο χρηματικός, όχι ότι σας πήρε τα σπίτια σας μόνο, αλλά και θρησκευτικός. Σας έβγαλε ο Σιμίτης από την ταυτότητα να μην φαίνεται αν είσαι χριστιανός. Ποιος και λέει το είναι λέει, η Ευρώπη που μας πιέζει. Ένα ψέμα και μισό. Εγώ μίλησα με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ποτέ δεν είπε η Ευρώπη μπαμ μπαμ μπαμ, α δεν γίνεται αυτό το πράγμα, με καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό είναι θέμα τοπικό. Δεν είπε στους Ιταλούς γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, χάσαμε το Θανάση. Θανάση πάρε πίσω. Πάμε στο... λοιπόν. Έλα, ναι. Θανάση. Ναι. Έχασα και το...
Τόλι τώρα. Τι έγινε ο Τόλι. Πώς τον έχασες. Έφυγες από τη γραμμή και τον έχασες. Α, είναι εδώ. Περίμενε ένα αυτό. Ένα λεπτό. Πρέπει ένα λεπτό. Χάσαμε και τον Τέλι. Τζόρτζ, είσαι εκεί. Γιώργο, είσαι εκεί. Τους χάσαμε όλους από το Skype. Γιώργο, είσαι εκεί. Ξαναπάρτε πάρα τηλεφωνές, παιδιά. Αχα. Λοιπόν, για να ακούσω το ακροατή μας. Χαίρετε. Ναι, λέγεται. Άντζελο. Έλα, καλησπέρα. Άντζελο, με ακούς. Σε ακούω πολύ καλά. Ανησυχούμε πρώτα απ' όλα γιατί δεν ακούμε τον υπέροχο ακροατή και ομιλητή, τον Θωμά Σάρα από τη Βόρειο Αμερική. Α, θα ήταν σε Βακέσο. Θα βγει ο Θωμάς. Μην είναι ήσυχος. Το άλλο που θέλουμε να πούμε, μην πιάνει στο στόμα σου τη Μάργαρετ του Ανδρέα, η οποία είναι μια εξαιρετική κυρία που κανείς μας δεν μπορεί να τη φτάσει ούτε στον ίδιο και τη Μάργαρετ από το Σικάγο. Ναι, την ξαπάτησε, ρε. Αφήστε αυτό το θέμα. Την ξαπάτησε ο άντρας της. Και είπα ότι την παράτησε και παντρεύτηκε τη Λιάνη. Στην κακό είναι δηλαδή. Η Μάργαρετ ήταν μια εξαιρετική Αμερικάνα κυρία. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν πιο νέα, ρε, γι' αυτό ήταν πιο ωραίο. Παίξε λίγο αυτό, παίξε το στυλ. Ναι. Με ακούς ή όχι. Σε ακούω, σε ακούω. Είπε μια ωραία κουβέντα ότι πόσο χρονολογία είναι το ανθρώπινο γένος πάνω στη γη. Το ανθρώπινο γένος πάνω στη γη ξεκινάει από την Ανατολική Αφρική, Κένια, εδώ και 85.000 χρόνια. Και έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλος ο κόσμος στον Ντάρουιν που μας έδειξε την καταγωγή μας. Και το άλλο είναι ότι εδώ και χρόνια, εγώ και πολλοί άλλοι, έχουμε στείλει σε ελληνικές εφημερίδες να φύγει αυτό το θεοκρατικό σήμα στην ελληνική σημαία και να μπει απάνω ο Παρθενώνας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για τη γνώμη σου. Γεια σου. Αγγελέ, ακούς. Ναι, για να πάμε τώρα ένα από το Θανάση. Εγώ θα ήθελα, γιατί γέλασε και ο... Αγγελέ, μπορώ να μιλήσω. Ναι, Γιώργο. Άγγελε, με ακούς. Ναι, σε ακούω. Ο πρόδρομος. Λοιπόν, πρόδρομε, περίμενε στη γραμμή, σε παρακαλώ, να πάρει θέση. Εμείς. Γιατί να περιμένω, δηλαδή. Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις, γιατί έχει άλλο προτεραιότητα. Έτσι θα μπαίνουμε στον αέρα, είπαμε. Θα σε αφήσω να μιλήσεις. Ένα αυτό περιμένει στη γραμμή. Θέλω να μιλήσει και το παιδί από τη Γερμανία. Τον έχω τώρα μια ώρα εκεί πέρα και δεν μιλήσει ακόμα. Κάτσε, υπομονή. Δεν τον έχει στο Skype, εμένα με έχει αποκλεισμένο. Δεν σε έχω αποκλεισμένο. Όχι, ας μιλήσει. Δεν είσαι αποκλεισμένο. Λοιπόν, για πες μου, Γιώργο, στη Γερμανία. Εντάξει, εσύ και ο Θανάσης που ήταν προηγουμένως, εσύ σαν νέος άνθρωπος, σαν ένας Έλληνας, πώς βλέπεις αυτή την υπόθεση με την κατάργηση του Σταυρού από την ελληνική γαλανόφικο σημαία? Παίξε λίγο αυτό που σου έστειλα. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να παιχτεί αυτό. Είναι από το παλιά αυτό, παίζεται. Να το παίξω. Ναι, ναι. Είναι ενδιαφέρον να το παίξω αυτό. Δώσω να σας βγω. Αυτό περιμένετε εσείς εκεί πέρα στη γραμμή. Μιλάτε για το παίξω. Να δώσω την ευκαιρία μέχρι να βρω το βιντεάκι με τον πρόδρομο. Πρόδρομο, σε ακούω. Ναι, λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να κάθε ακροατής που υποστηρίζει μουσουλμανικά τεμένη δικαιώματα ίσα των μουσουλμάνων με τους Έλληνες, εξισώνοντας τη νέα πόρνη, τη νέα Βαβυλώνα, την Αμερική της Αποκαλύψεως με το λίκνο της Ορθοδοξίας, το πρώην λίκνο της Ορθοδοξίας, την Ελλάδα, θα πρέπει να γίνεται κατάπτυστος από τους υπόλοιπους Έλληνες. Α. Δεν μπορούμε να βάζουμε στην ίδια μοίρα την πολιτισμική Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχει έρθει της κάθε καρυδιάς καρύδι με τον Άκλον Σαμ να έχει ανοιχτά τα σκέλια του πριν από 150 χρόνια και να περνάνε τα καράβια από κάτω σαν τον κολοσσό της Ρόδου και να λέει welcome. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολυεθνική εταιρεία, είναι η Αμερική. Δεν έχει δηλαδή, ο Θεός είναι ο Μαμονάς, το δολάριο. Δεν μπορεί να το συγκρίνουμε με το πρώην λίκνο της Ορθοδοξίας και να λένε ότι πώς εμείς εδώ μας επιτρέψανε και κάναμε εκκλησίες υποτίθεται ορθόδοξες, υποτίθεται. Γιατί μετά το 24 δεν είναι ορθόδοξες οι εκκλησίες εδώ. Να εξισώνεται δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, το συνοθήλευμα. Κοίταξε, χαμήλωσε την τηλεόραση σου λιγάκι στη Νέα Υόρκη, γιατί σφυρίζει και μου φωνάζουν οι ακροατές στην Ελλάδα.
Τους κούφανες. Εγώ δεν έχω τηλεόραση. Με ακούς, δεν έχω τηλεόραση εγώ. Σφυρίζει ρε παιδί μου, γιατί σφυρίζει έτσι. Δεν σφυρίζει από μένα, κάποιος άλλος είναι μέσα στο Skype. Δεν είναι, το Skype το έχω απομονώσει για την ώρα, θα βάλω το βίντεο τώρα. Ωραία, εγώ είμαι σε άλλο δωμάτιο και είναι όλα κλειστά. Λοιπόν, άκου. Ναι. Αυτό που λες ότι μοσχοβολάει το χώμα της Ελλάδος όταν βρέξει είναι γιατί ο ελληνισμός, το ελληνικό χώμα, τα ελληνικά εδάφη στην Κύπρο, στην Ελλάδα έχει δώσει πάνω από 9 εκατομμύρια αγίους και μαρτύρους. Γι' αυτό μοσχοβολάει το χώμα όταν βρέχει. Λοιπόν, επίσης δεν μπορεί λοιπόν κανένας να αλλάξει την ελληνική σημαία και είναι ντροπή αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα και να μην ξεσηκώνεται ο κόσμος. Και τώρα απαντάω στο ερώτημα του Νίκου του κριτικού και ας βγει να με βρίσει και να με λέει δίθεν ομοφιλόφιλο και οτιδήποτε. Δεν σε κάλεσε κανένα ομοφιλόφιλο ρε εσύ. Εσύ είπες χτες και βγήκες εξ' τα δόντια σου. Άνθρωπε, συνέχεια με βρίζετε ομοφιλόφιλο. Ένα λοκατζί των καταδρομών εκτός. Δεν σε είπε κανένα ομοφιλόφιλο ρε εσύ. Βγήκες η κοπέλα και την είπες γιατί με βρίζεις. Όχι, όχι, μην μπερδεύεις την Άννα τη Δαβίτη, δεν έχει γίνει τίποτα με την Άννα τη Δαβίτη. Μα την έβρισε σε προχτές την κοπέλα. Ρε άνθρωπε, ο Νίκος από την Κρήτη, στο πρώτο τηλεφώνημα με την εκπομπή για τη Δαβίτη που κάνατε, λέει ότι δεν της έκατσε ο Σόρας και γι' αυτό τα φάγανε μεταξύ τους. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε, το καταλαβαίνεις. Για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε λέγεται Άννα Δαβίτη, είτε λέει είμαι εγώ, είτε οποιοδήποτε. Δεν επιτρέπεται να κακοποιείτε ανθρώπους και να τους κατακρίνετε. Λοιπόν, άκου τώρα την απάντηση. Με ακούς? Ακούγεται σημεία μιλάμε τώρα. Λοιπόν, η απάντηση γιατί οι γενιοφόροι, οι ρασοφόροι του νέου ημερολογίου που χάσαν την ιεροσύνη τους από το 24 γιατί δεν βγαίνουν στους δρόμους είναι πολύ απλά γιατί γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι καριέρας. Άλλη μια παράβαση από το πηδάλιο που κάποιος και να μην ξέρει δηλαδή αναθέματα και τον ένα το στίχο του πιστεύω που το παραβήκανε το 24 και να μην τα ξέρει κανείς αυτά, να μην ξέρει τι είναι το πηδάλιο, μόνο που βλέπει τα επιστολόχαρτά τους, τα letterhead που λένε πάνω ελληνική δημοκρατία και από κάτω ιερά, δήθεν ιερά αρχιεπισκοπή της Ελλάδος, αυτογελιοποιούνται μόνοι τους όταν βάζουν την εκκλησία, τον ποιμενάρχη κάτω από το κράτος, όταν ο ποιμενάρχης στις ένδοξες εποχές του Βυζαντίου πέταγε έξω με τις κλωτσές τον Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίος πήγε και σκότωσε ειδωλολάτρες, αλλά δεν είχε εντολή Θεού, δεν βρισκόμασταν στην Παλαιά Διαθήκη που διέταζε ο Θεός τους προφήτες και κατέσφαζαν σε μια χαράδρα όπως τον προφήτη Ηλία 440 ιερείς της Εσχήνης, δηλαδή της ντροπής, γιατί πιστεύανε στο Βάλ. Άρα λοιπόν ο Θεοδόσιος έκανε ένα μεγάλο αμάρτημα και με δικά του πρωτοβουλία σκότωσε μερικές χιλιάδες ειδωλολάτες στο υποδρόμιο. Τον πέταξε έξω λοιπόν ο αυτοκράτορας, μετανόησε. Δεν θέλω πολλή ώρα γιατί έχω πολλά τηλέφωνα και περιμένουν. Να πάω στο βίντεο. Έσκησε τον μανδύα του και όταν τελείωσε τους κανόνες του και ό,τι προβλέπει η Ορθοδοξία ξαναμπήκε στην Εκκλησία. Αυτό είναι ψέμα, έτσι. Αυτό είναι ψέμα. Χριστιανό. Με ακούς τώρα? Αυτό περίμενε. Αυτό είναι ψέμα, λέει ο Γιώργος από τη Γερμανία. Και χριστιανούς σκότωσε. Η Γερμανία μπορεί να. Και ο κάθε Γιώργος από την κάθε Γερμανία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω ότι λέει ιστορία, το κατάλαβες. Και τι λένε οι κανόνες Εκκλησίας. Ο Θεοδόσιος έμεινε εκτός εκκλησίας για χρόνια για τους φόνους που έκανε και μπήκε μέσα ξανά στην εκκλησία μετανοημένος, σώθηκε και ανακηρύχθηκε μέγας. Λοιπόν, γιατί είχε την πρόβλημα. Μπράβο, καλά, και τι έκανε πριν. Λοιπόν, πριν φύγει ο πρόδρομος, να τον χαιρετήσω κι εγώ. Πρόδρομε, σε παρακαλώ, περίμενε στη γραμμή, πρόδρομε. Περίμενε στη γραμμή και να βάλω και τα παιδιά στον αέρα. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Δεν φύγει αυτό που μας ενδιαφέρει, πρόδρομε. Μένει ο Σταύρος που πάει να βγάλει από τη σημαία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ο πρόδρομος να περιμένει και να πάω στο βίντεο. Παρακαλώ, παρακολουθήστε το βίντεο. Θα καταργηθεί ο Σταυρός. Επιμένω και υγεία, συγγνώμη. Θα καταργηθεί ο Σταυρός από τη σημαία μας. Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι. Μα δεν μου απαντάτε όμως ξεκάθαρα. Όχι όταν το ψηφίσει ο λαός. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Συμφωνάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το Σταυρό μας από τη σημαία. Δέστε, το Πασόκ το 1981 βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξης ήταν ο διαχωρισμός ο πλήρης της Εκκλησίας από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία, στην Αμερική, στην Ιταλία, παντού. Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Συμφουνάκη. Ενδέχεται να αλλάξει.
Λοιπόν, το ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Ήταν από το κανάλι Α. Ευχαριστώ και το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε. Είναι στη γραμμή, τον βλέπουμε τώρα τον Γιώργο μαζί και τον Θανάση. Και αν είναι και ένας άλλος θα μπει στο Skype, πολύ ευχαρίστως να μπουν. Γιώργο, είσαι εκεί? Ναι, ναι. Λοιπόν, κατά πρώτο που πέρασουμε στο βίντεο αυτό για τη σημαία, θέλεις να δώσεις μια απάντηση στον πρόδρομο? Αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που θέλω να πω εγώ στον πρόδρομο και μετά σου μιλήσει ο Γιώργος, αυτό που θέλω να πω στον πρόδρομο είναι ότι μας ενδιαφέρει που πάνε να βγάλουν το σταυρό από την ελληνική σημαία. Εγώ δεν είδα ούτε κινήσεις από το παλιό ημερολόγιο ούτε με το νέο να κάνουν παράπονα. Αυτό θα πρέπει και εσύ πρόδρομο να το φωνάξεις αυτό. Πάνε να βγάλουν το σταυρό. Να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω? Ναι, σε ακούει. Ωραία. Λοιπόν, η απάντηση είναι πολύ απλή, Θανάση. Το παλιό ημερολόγιο είναι το μικρό λίμα του Ευαγγελίου, λίμα, εψιλογιώτα 2 μη, δηλαδή το μικρό πίμνιο, μία χούφτα άνθρωποι που λέει το Ευαγγέλιο ότι μόνο αυτό θα σωθεί, όχι ότι όσοι είναι μέσα στο μικρό λίμα ότι δηλώνουν σε σωσμένοι. Αυτό είναι άλλη πλάνη. Όσοι τηρήσουν τα προβλεπόμενα μέσα από το μικρό λίμα. Αλλά πρόδρομε, κάπως ξεφεύγεις την απάντηση. Αυτό είναι άλλο. Που πρέπει να δώσεις. Είναι άλλο θέμα. Πας αλλού εσύ τώρα. 10 μέρες και 20. Όχι, δεν θα τελειώσεις. Πας αλλού. Σε ρώτησε ο Θανάσης από την Ελλάδα τι κάνουν οι δικοί σου οι καλόγυροι που θέλει η κυβέρνηση και όλη η αντιπολίτευση και η πολιτική στην Ελλάδα να αφαιρέσει το σταυρό από την ελληνική σημαία. Δεν απαντάς. Μας λες τώρα ιστορίες για το 5.000 πίσω. Θα με αφήσεις να απαντήσω? Δεν απαντάς. Το θέμα γιατί έχω και άλλα τηλέφωνα. Άρα λοιπόν μία χούφτα παλιωμερολογίτες, μερικές εκατοντάδες και μερικές χιλιάδες, πώς θα βγούνε να πάνε πού, να τους πούνε τους τρελούς του χωριού, να βγούνε 100, 500, 1000 άτομα να μαζευτούν στην πλατεία Συντάγματος για να γελάει η κοινωνία? Δεν έχουν τη δύναμη. Δεν έχετε καταλάβει ότι είμαστε στα έσχατα χρόνια και αυτοί που θα σωθούν είναι μία χούφτα άνθρωποι μόνο? Ποιοι θα διαμαρτυρηθούνε? Οι άλλοι όμως που είναι χιλιάδες, τα μιλιούνια, οι πεσμένοι ρασοφόροι του νέου ημερολογίου χωρίς ιεροσύνη, οι δημόσιοι υπάλληλοι καριέρας, αυτοί είναι κρυμμένοι πίσω από το μισθουλάκου τους με τις μερσεντάδες τους και τους παχυλούς μισθούς και δεν κάθονται να κάνουν αντίσταση γιατί θα τους κόψουν τους μισθούς, τα αφεντικά τους, έχουν αφεντικά. Ενώ ο ιερέας πάντοτε ζούσε από το δίσκο της Εκκλησίας, από την αρχαία Εκκλησία, από τότε που ιδρύθηκε, από την αρχαία Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ήταν επιμενάρχης και ήλεγχε την εξουσία. Είτε ήταν βασιλιάς, είτε ήταν αυτοκράτορας, είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε οτιδήποτε. Τώρα ποιος με ελέγξει, ο δημόσιος υπάλληλος καριέρας? Δεν ξέρω αν ακούμε. Να σου πω κάτι. Όταν ένας πολεμιστής, έτσι πες ότι γίνει ένας πόλεμος και μας καλούν να πολεμήσουμε, εμείς τι θα κοιτάξουμε, αν είναι τώρα, αν είμαστε πιο λίγοι ή περισσότεροι? Ο πολεμιστής που έχει καρδιά θα πάει να πολεμήσει και οι αδερφές θα πάνε να κρυφτούνε. Εσύ ξέρεις πολύ καλά, γιατί ήσουν και στις ειδικές δυνάμεις, το ξέρεις αυτό. Και αν θα μας καλώσουν, θα πάνε να πολεμήσουμε. Λέμε σου ένα παράδειγμα. Δεν σκεφτούμε εμείς αν είναι περισσότεροι λίγοι. Ωραία, λοιπόν. Κανονικά το σωστό είναι το παλιό. Μας έδωσε. Έχει απαντηθεί. Μας έδωσε την απάντηση. Να πάμε, πρόδρομε, σε παρακαλώ, να μην συνεχίσουμε. Να πάμε στην άλλη τη γραμμή. Διότι έχω και άλλες γραμμές και περιμένω πολλή ώρα. Λέγετε, παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρέπει μην τους αφήνεις αυτούς πάνω να βγαίνουν και να λένε ότι θα βγάλουν τη σημαία από το σταυρό από τη σημαία. Ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ρε, αυτά τα λένε αυτοί για να το προχωρήσουν το πράγμα. Μην τα βγάζετε αυτά στον αέρα. Ποιος είναι που θα αλλάξει τη σημαία? Πάει για ψήφισμα. Ποιο ψήφισμα? Πού ακούστηκε αυτό ότι πάει για ψήφισμα? Ένας θα απαντήσει, θα σας πει και ο Θανάσης και ο Γιώργος. Γιώργος, για πες εσύ που τα κατέχεις πολύ καλά δηλαδή. Ρε, τα αφήνουν αυτά. Αυτό είναι σχέδιο από το 70, όπως είπες προπαγάνδα. Ναι, για άκουσε ένα λεπτό, άκουσε εδώ πέρα το Γιώργο. Γιώργο, σε παρακαλώ, εσύ που τα παρακολουθείς από μικρό παιδί, για πες μας, σε παρακαλώ. Αυτό είναι το σχέδιο από το 70. Τότε δεν μπορούσαν να το ολοκληρώσουν, τώρα μπορούν, γιατί έχουν φέρει τους ανθρώπους σε μια κατάσταση να ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα, για το πώς επιβιώσουν, το πώς θα βγάλει ο καθένας το ψωμί του, και δεν έχουν το χρόνο και την άνεση να σκεφτούν για τα σοβαρά, για τα σοβαρά ζητήματα. Αυτό είναι ο λόγος. Αυτό θα γίνει. Εσύ, το πότε θα γίνει. Εσύ πιστεύεις ότι θα τον περάσει το νόμο αυτό?
αν πάνε να το κάνουν, πιστεύω όποιος πάει να το κάνει αυτό θα καταστραφεί, όποιος πάει να το κάνει. Δηλαδή πώς θα καταστραφεί? Πολιτικά. Κάτα για αυτά τα πράγματα. Μην τους αφήνεις να λένε τέτοια πράγματα, ρε Άγγελε. Ναι. Έχει βουήξει το διαδίκτυο και θα τα αφήσουμε εμείς έξω. Ποιο διαδίκτυο? Εγώ δεν ακούω τίποτα. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν. Αυτοί τα βγάζουν ήδη. Μην ακούτε τέτοια πράγματα. Θα τώρα πέφε. Όσο για τον... για το φίλο μας από τη Νέα Υόρκη, τον παλιομερολογίτη, αυτός είναι ψεύτο παλιομερολογίτης. Αυτός πηγαίνει. Αλό. Ναι, εδώ είσαι, ναι, σε ακούμε. Εδώ είσαι. Το κλείσε γραμμή, η επόμενη γραμμή λέγεται. Έλα, Άγγελε, πάλι εγώ είμαι. Ναι, Νίκο. Κοίταξε να δεις. Αυτό το βλήμα το... το ξέχασα, τον πρόδρομο. Άλλη είναι... άλλο πρόγραμμα έχεις και άλλα λέει. Τόσο βλήμα είναι, μωρέ, που δεν φεύγει τελείως από το θέμα. Ναι. Μα φεύγει. Ναι. Παλιομερολογίτες, αντίχριστοι και της γιαγιάς του το πατίνι. Ναι. Τι σαχλαμάρα είναι. Τώρα, όσο για τη σημαία, όπως είπανε και στο βιντεάκι, να γίνει ψήφισμα από το λαό. Όπως λέει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί, επειδή η κυβέρνηση έτσι τις γουστάρει, άντε να βγάλουμε το σταυρό. Ναι. Ο λαός. Ναι. Η δύναμη ενός κράτους είναι ο λαός. Να το βγάλουν σε ψήφισμα και όταν ο λαός πει ναι να φύγει, να φύγει. Αποχρεώνουν τώρα 200 άτομα και να πει ναι, πρέπει να βγάλουμε το σταυρό. Έχουνε... Όπως είπε και το βλήμα ο πρόδρομος, δεν μιλάνε γιατί έχουν τους φαχυλούς μισθούς, έχουν ό,τι θέλουνε και δεν λένε τίποτα. Σε αυτό έχει δίκιο το βλήμα. Μην τον αποκαλείς και βλήμα τώρα. Μα τον αποκαλώ γιατί λέει πράγματα τα οποία... Από, έχει δίκιο, μην το βρίζει. Θέμα, από ναι. Το θέμα που έχεις πηγαίνει 500 χρόνια πίσω. Ναι. Τι δουλειά έχει η σημαία με τα 500 χρόνια πίσω να λέει για τον Άγιο Βαρθολομαίο, για τον Άγιο Τάδε, για τον Άγιο Τάδε. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος δίνει το δικαίωμα ο κάθε ακροατής να του πει 5 λέξεις που δεν αρμόζουν. Κατάλαβα. Οκ, λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή λέγεται. Αυτή έκλεισε η γραμμή, δεν πειράζει. Χάσαμε το Θανάση, νομίζω. Λέγεται, παρακαλώ. Έλα ρε, τι είναι με Άγγελε, κεραυνός έπεσε? Όχι. Α, δεν έπεσε κεραυνός? Τώρα δεν δουλεύει η τηλεόραση? Μια χαρά δουλεύει. Α, λέω και εγώ πάλι, ναι. Εχθές δεν ήταν κεραυνός, ήταν η αετή, έγινε αερομαχία. Το ξέρω, επέρασα και τους είδα. Πολύ αετή, ένας αετός. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δεις. Μεγάλος. Βάζεις πολύ φαγητό από κάτω, γι' αυτό μου τυχτήκανε. Μου τυχτήκανε, όχι, ήταν πολλά φίδια. Έχουν βγει τα φίδια για να ζευγαρώσουν τώρα. Λοιπόν, για να... Πολλά θηλυκά φίδια έχουν βγει και οι αετοί κάνουν καλό μεζέ. Ναι, τα τρώνε ζωντανά. Το θέμα να πούμε. Ναι. Λοιπόν, φίδια υπάρχουν τέτοια. Ο Ζουμής έχει τα βούθια του να πούμε. Λοιπόν, λέει ο Νίκος ο κριτικός. Ο Νίκος δεν είναι κριτικός. Ο Νίκος είναι πόντιος. Μπερδεύεται, κατάλαβες. Ύστερα, μας που λέει ότι ήταν Ροκαντής. Νοσοκόμα ήτανε, μωρέ. Ποιος? Αδερφή ήτανε, νοσοκόμα ήτανε. Για τον πρόδρομο. Εμένα μην το λες στον άνθρωπο. Ναι, κοίταξε, δεν λέω κακό. Να είσαι αδερφή, να πούμε στο στρατό, νοσοκόμα. Νοσοκόμος, όχι νοσοκόμα. Στο στρατό δεν μπορεί να έχουν οι γυναίκες να το παίζουν αδερφές. Όπως είπα. Ούτε λίμωνο να βάλουν τώρα στο στρατό κορίτσι. Πρέπει να βάλουν υποκορίτσι. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβες, λοιπόν, νοσοκόμα ήταν, μας που λέτε Ολοκαντής ήμουνα και ξέρω... Λοιπόν, άστον αυτόν τώρα, εσύ τώρα τι βλέπει, άστον, ρε παιδιά, αφήστε τα αυτά τώρα. Εδώ τώρα το... αγαπητέ Αντώνη, το πρόβλημα το εξής. Υπάρχει τώρα ένα θέμα να κατεργήσω το σταυρό από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, αν βρεις, άκου, αν βρεις τη φωτογραφία επάνω από το πρώην παλάτι τη σημερινή Βουλή, θα δεις ότι η σημαία που είναι απάνω δεν έχει σταυρό. Αν γυρίσεις πίσω στο παλιό το ΕΡΤ,
που το έχουν κλείσει και είναι το καινούριο, δεν έχει η σημαία επάνω σταυρό. Όταν κάνει αγίματα ο στρατός και έχουν τη σημαία, έχει σταυρό επάνω. Κατάλαβες. Αλλά ένα 10% στις σημαίες έχουν σταυρό επάνω. Δεν το πρόσεξα αυτό. Και πώς είναι, τι, και τι σημαία βάζουν δηλαδή? Έχουν τη σημαία, αλλά σε πολλά σημεία δεν έχει το σταυρό επάνω. Και τι έχει ο σταυρός, τι τίποτα, έχει? Το κούτσουρο, το κοντάρι, σκέτο. Άλλο το κοντάρι. Κοίταξε, δεν λέμε για το κοντάρι, λέμε για τη σημαία. Η σημαία. Όχι, όχι, όχι. Να βγάλε το σταυρό από πάνω από το κοντάρι. Όχι, από τη σημαία. Και να βάλουν τι? Τίποτα. Με ρίξανε τίποτα. Παιδιά, αναφέρω τη σημαία, την έχω πάντα πίσω μου για ανάγκη, για emergency, να ξέρουμε ότι είμαστε και Έλληνες, εντάξει. Ένα να βγάλε το σταυρό από τη σημαία, είναι απάνω από το κοντάρι, Άγγελε. Θανάση. Αυτό ναι, που θα κρινίσει κάποιος. Πάλι σε έχασα και με πήρε στο... Με πήρε με το... Κάπως έγινε τώρα, ένα λεπτό. Με πήρε. Στο... Θανάση, τι καπνίζεις να πούμε συνέχεια? Δεν σ' ακούει. Τι μάρκα τσιγάρο καπνίζεις, Θανάση? Λοιπόν, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ. Η σημαία είναι αυτή εδώ, για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Κάτσε να βγάλω ένα αυτό το... Εδώ είναι η σημαία. Εντάξει. Δεν λέμε για το κοντάρι, λέμε για το σταυρό. Ναι, αυτός ο σταυρός... αυτό δεν το έχει διευκρινίσει. Ναι, αυτό το διευκρινίζω τώρα. Θα είναι η σημαία, όχι με αυτό το σταυρό, αλλά η σημαία θα είναι έτσι. Θα είναι η σημαία έτσι ακριβώς, να τη γυρίσω, να σας πω, θα είναι η σημαία η καινούρια. Είναι έτσι, έχει δείξει είναι... κανένας τη σημαία την καινούρια? Αυτή είναι η σημαία η καινούρια. Σαν πιτζάμα. Δηλαδή να έχω μόνο γραμμές. Αυτό θα είναι αυτές που έχουν στα κάρα. Όταν πας για να δεις, όταν τρέχουν τα αυτοκίνητα, έτσι θα είναι η σημαία μας. Αυτή θέλει οι κομμουνιστές, οι σοσιαλιστές και οι Εβραίοι θέλουν αυτή τη σημαία. Καλά, οι κομμουνιστές δεν θέλουν σταυρό, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, άντε... κυβέρνησης και είναι κομμουνιστικός ο λαός κατά 50% ή 60%, τότε μπορεί να κάνει υποψήφισμα να βγάλουν τη σημαία, να βάλουν τη ρωσική. Α, ήταν ωραία, παιδάκι μου. Κοίταξε, αυτό πράγματα έχουν κάνει. Τώρα έχασα και το. Δεν έχουμε πει ότι πήγαν και πήραν όλες τις σημαίες από τη Ρωσία με το σφυροδρέπανο. Ναι. Και τις πουλάνε να πούν και τις εκνοεί στα σπίτια σα. Ναι. Λοιπόν, άμα βγουν οι κομμουνιστές, θα βάλετε σφυροδρέπανο. Λοιπόν, Θανάσης εκεί. Ναι, Άγγελε, συγγνώμη, έτσι, αλλά επειδή δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα, έχω τεχνικό πρόβλημα και με πετάνε. Λοιπόν, αυτή ήταν που λέτε, αγαπητοί φίλοι, για τη σημαία, όπως είπαμε. Θα είναι μία... Έχει αυτό το πράγμα, το έχει παρουσιάσει. Ναι, ναι, δημόσια, γίνεται χαμός στο διαδίκτυο, γίνεται χαμός. Τι γίνεται, έχουν εξεσηκώθει. Αλλά καμία εκκλησία δεν εμφανίστηκε να πούνε ότι θέλουμε... Γιατί όλοι κάνουν, όλοι βγουν το στόμα τους, ξέρω κι εγώ. Σήμερα άκου να δεις, έγινε το συμβούλιο των παπάδων των μεγάλων στην Αθήνα και μιλήσανε για το ρατσιστικό νόμο και είπαν οι παπάδες, ναι, μπορεί να τα βάλουμε να πούμε τους Εβραίους το ολοκαύτωμα και ένα κι άλλο, αλλά θα βάλετε και το ολοκαύτωμα των Ποντίων, των Αρμενίων και θα κάνετε και την εκτέλεση του ολοκαύτωμα που έγινε στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Ναι. Που εκτελεστήκαν όλοι οι Έλληνες ισότατα. Το είπαν σήμερα οι Μητροπολιτάδες και εσύ που είχαν το συμβούλιο. Αλλά δεν αναφέρθηκε τίποτα περί σημαίας. Τώρα αυτό θα είναι άλλο θέμα. Κατάλαβες. Γιατί τη δεύτερη νομίζω εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουν για τον αντιρατσιστικό νόμο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Το βλήμα όταν βγαίνει να μην αναφέρει ποτέ του ποια είναι η μόρια. Εδώ πέρα ο Νίκος ο κριτικός. Ο Νίκος δεν είναι κριτικός, είναι πόντιος και το έχει και στο κούτελο το ποντιλίκι του. Λοιπόν. Κατάλαβες. Ο κριτικός είναι. Καλό βράδυ. Το έχει και στα στιβάνια του και στο σαρίκι του και στα μουστάκια του. Καλό βράδυ. Κατάλαβες. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Ήθελα να ρωτήσω, αν ρωτήσεις ένα ψυχολόγο πώς χαρακτηρίζει αυτούς που αποκαλούν ομοφιλόφιλους τους άλλους, θα σου πούνε ότι είναι ανώμαλος αυτός που λέει τον άλλον ομοφιλόφιλο όταν και αυτό κάνει και ο Ηλίας ο Ψινάκης στην τηλεόραση, αποκαλεί όλους τους άντρες, γίνεται με γυναικεία ονόματα.
Αυτό δεν κάνει ο Ψινάκης. Με ακούς? Με ακούς? Σε ακούω, αλλά μου αλλάζει το θέμα τώρα. Ναι, το θέμα είναι ότι σε ρωτάω, εσύ είσαι ομαλός ή που τους αφήνεις να αποκαλούν ένα λοκατζί των καταδρομών νοσοκόμα και αδερφή και... Βρε αγαπητέ φίλε, είπα να μην σε βρίζουνε. Από εκεί και πέρα, κοίταξε. Από εκεί και πέρα, τους δίνεις το δικαίωμα. Γιατί ένας που προκαλεί οπωσδήποτε είναι όπως έγινε χθες το βράδυ για το μαχία στην Κεραία μου. Ο ένας προκαλεί τον άλλο και μετά βγάζει τα μάτια τους. Φταίω εγώ δηλαδή. Και μετά σκοτώνονται. Πάθε στα καλώδια, είναι ασφυξία και τελείωσε η υπόθεση. Σε ρωτάω, όμως δεν προκάλεσα κανένα. Προκάλεσες προηγουμένως τον κριτικό. Μα είναι ανώμαλος όποιος αποκαλεί τον τώρα... άλλο ομοφυλόφιλο στα καλά καθόλου. Μα τον είπες ανώμαλο τον άνθρωπο. Λοιπόν, κοίταξε, σε ευχαριστώ. Άστο αυτό τώρα. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται. Λέγεται. Ναι, ήθελα να πω αυτόν τον Αλβανίτη, τηλεφώνησε προηγουμένως. Να αφήσει τους πολιτείους και τους καθαρούς Έλληνες κατά μέρος και να ασχοληθεί μόνο με την αλβανικιά του. Να μην του γραμμίσω ότι έχει... Ω, σιγά, μη βρίζεις έτσι ρε εσύ. Είπαμε, εντάξει, λες για τον πόντιο τώρα, λες για τον το πρόδρομο τώρα. Λες για τον πρόδρομο, σε παρακαλώ, δεν θέλουμε έτσι ας πούμε, ούτε στον αέρα. Ακούς πρόδρομο, τους προκαλείς. Λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε, πάλι εγώ είμαι. Ναι. Φίλε κριτικέ, δεν είπε Νίκο για μένα. Είναι ένας άλλος Νίκος ο οποίος είναι κριτικός. Δεν είπε για μένα. Γιατί αν έλεγε για μένα με το δεύτερο τηλέφωνο θα του δίνα συγκεκριμένη απάντηση. Νίκο, απάντηση που θα ήταν πολύ δύσκολη. Να τα αφήσουμε αυτό και ας πούμε στην εκπομπή. Θέλω να πω στο φίλο μου τον κριτικό. Δεν είπε για μένα κριτικό, είπε για κάποιον άλλον Νίκο. Άγγελε, πρέπει να ξέρεις, κάποιος Νίκος βγαίνει στον αέρα και μιλάει μαζί σου και αυτός είναι κριτικός. Άλλος αυτός, yes. Ο φίλος μου ο κριτικός εμπέρδεψε τον Νίκο τον κριτικό με τον Νίκο τον πόντιο. Εντάξει. Εντάξει, αυτό ήθελα να του πω. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, να πάμε στο θέμα της σημαίας, παιδιά. Αφήστε αυτά προσωπικά σας τώρα. Είναι πόντιος, είναι κριτικός, είναι ό,τι να είναι. Ο πρόδρομος μην προκαλεί. Πρόδρομος δεν μας απάντησε για τη σημαία. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Πάντα μας οδηγά στο. Ιδιαίτερα, θα μπαίνει στο λεωφορείο γεμάτο με επιβάτες και πιάνει τον οδηγό, του παίρνει το τιμόνι και το στρίβει να πάει στο κρεμό. Δεν πάει έτσι η δουλειά. Σε παρακαλώ. Λέγεται. Γεια σας. Ναι, λέγεται. Το πήγα. Περίμενε τηλέφωνο. Ναι. Ναι, στον αέρα είσαστε. Μα ακούτε. Ναι, στον αέρα. Τηλεφωνώ από Κατερίνη, αλλά δεν βλέπω ζωντανά την εκπομπή. Α, στην Κατερίνη με βλέπετε λιγάκι καθυστερημένα. Αλλά είσαι στον αέρα. Καλησπέρα, ναι. Στην Κατερίνη. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Έχετε λιακάδα, κρύο, χιόνια, ζέστες? Καλησπέρα, μια χαρά. Μήπως από το ίντερνετ live, από πού, γιατί τώρα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Είστε στον αέρα τώρα, εσείς θα με ακούσετε μετά τώρα που θα τελειώσετε. Είναι ζωντανά στο διαδίκτυο τώρα και στην τηλεόραση στην Ελλάδα και στη Φλόριδα. Μάλιστα. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Μην αφήνετε χαλά την εκπομπή σας, άκουσα πρώτη φορά τυχαία. Δεν ξέρω πώς. Και σας χαλάω την εκπομπή. Δεν ξέρω. Έχουν κάποια διαμάχη κάποιοι κύριοι. Και έχουν κάποια διαμάχη. Μη χαλάτε την εκπομπή σας. Το ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά με αυτά που λέγατε. Πρώτη φορά σας βλέπω. Δεν ξέρω, η εκπομπή αυτή γίνεται χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και μεταδίδεται κάθε μέρα 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να το δείτε και στους φίλους σας εκεί πέρα, τη βλέπουν, γιατί εμείς είμαστε για μια Ελλάδα και όχι για μια Ελλάδα ας πούμε των λύκων. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το θέμα του Σταυρού, αγαπητέ φίλοι, από την Κατερίνη? Θα σας πω, μην επιτρέπετε όμως την εκπομπή σας να την μειώνουν, μειώνεται το επίπεδο κάποια στιγμή της εκπομπής από κάποια φιλαράκια, ρε παιδί μου, γιατί έχουν κάποια προσωπική διαμάχη. Ναι. Τέλος πάντων.
Ο Σταυρός δεν βγαίνει από την σημαία, ο Σταυρός δεν βγαίνει από την καρδιά του Έλληνα. Αυτά τα δύο πράγματα συμβαδίζουν. Ναι. Χάρηκα που το άκουσα αυτό από εσάς την Εκατερίνη και να στείλω και... Συμφωνείτε. Ορίστε. Ναι, πείτε μου. Λέω, χάρηκα λέει που μας τα είπατε αυτά και θα ήθελα έτσι όλοι οι Έλληνες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να αισθάνονται σαν και εσάς, διότι εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελληνική σημαία να παραμείνει όπως είναι και δεν θέλουμε σημαίες αυτές που ονειρεύονται μερικοί διότι κάπου πληρωθήκαν να διαλύσουν το κράτος. Δεν θα τους γίνει το χατήρι, δεν πειράζει. Στο τέλος ο Έλληνας, θα σας πω κάτι και αυτό θα το δείτε λίγο ρατσιστικό. Ο Έλληνας έχει 99% υψηλότερο DNA από τους υπόλοιπους όλους ανθρώπους. Λοιπόν, το κέντρο του κόσμου είναι η Ελλάδα. Το ξέρουμε από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, δεν πειράζει εάν θέλουν να περάσουν κάποια πράγματα τι και πώς. Όπως είπε κάποιος φίλος πριν, δεν θυμάμαι, μπορεί να το είπατε κι εσείς, κάποιοι λίγοι θα επιβιώσουν. Αυτοί οι λίγοι, λοιπόν, οι οποίοι δεν επηρεάζονται ούτε από τα ραντίσματα, ούτε από τα αεροπλάνα που πετάνε από πάνω μας, ούτε από τις συχνότητες το τι και πώς, αυτοί οι λίγοι που θα επιβιώσουν θα είναι Έλληνες. Εγώ το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι άλλο θέλετε να σας πω? Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησε στη γραμμή από την Εκατερίνη και θέλω να στείλω και την αγάπη μου σε μια κοπέλα η οποία ήταν να βγει εχθές και άμα ακούει σήμερα να τηλεφωνήσει στο Skype να βγει. Από την Εκατερίνη, ναι, μια κοπέλα ήταν και εχθές για πρώτη όμως, φορά. Επικρόνησε μαζί μου και. Κάντε ήταν... όμως και το Skype λίγο εκεί, γιατί έψαξα πολύ η ώρα για να το βρω ζωντανά. Greek Voice το είναι το Skype. Διαδίκιο. Greek Εντάξει, Voice είναι το Skype, και, ναι. Για να ξέρουμε και κάτι. Εγώ τυχαία σας βρήκα τώρα. Ναι. Δεν πειράζει. Να ξέρετε κάτι, ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια και αγάπη και καταλαβαίνουμε γιατί όλοι υπήρξαμε μετανάστες στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυστραλία, Αμερική, Ελλάδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να πτωίσουν την Ελλάδα. Θα σας πω κάτι, κλείσανε την ΕΡΤ στην Ελλάδα. Τέτοιο πράγμα δεν είναι παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε? Ναι, ναι. Και ήμουν εγώ το τελευταίο κανάλι που μετάδωσε την ΕΡΤ ορυφορικά στη Βόρεια Αμερική και είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να δουν το τελευταίο κλείσιμο της ΕΡΤ από το κανάλι μας. Το θυμάμαι αυτό και γράφτηκε στην ιστορία. Επειδή είστε επί των πραγμάτων και γνωρίζει δηλαδή τι γίνεται, αυτό δεν γίνεται παγκοσμίως. Δηλαδή κλείνουμε τη φωνή από παντού. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει ελληνικό κανάλι. Τίποτα. Είναι τώρα, η δημόσια τηλεόραση, η ΝΕΡΤ, δεν άρχισε ακόμα στην Εκατερίνη. Άνοιξε, φυσικά και άνοιξε, αλλά αυτή. Είναι πολύ μεγάλος διάλογος και δεν θέλω να σας κουράσω. Μεταδίδεται μέσω του DJ και δεν υπάρχει κρατικός πομπός. Ό,τι ώρα θέλει ο ιδιώτης το κλείνει. Δεν έχουν δικό τους πομπό η ΝΕΡΙΤ? Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Η πομπή όλα αυτά, όποιος ήθελε έμπαινε, έπαιρνε, έβγαινε, τελείωσε. Η ΕΡΤ τελειώσανε στην Ελλάδα. Κλείσανε το στόμα του ελληνικού λαού. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχίσεις την κουβέντα. Μην αφήνεις να επηρεάζουν την εκπομπή σου άτομα, εντάξει, φίλοι μας είναι και αυτοί, είναι Έλληνες, οι οποίοι έχουν κάποια προσωπική διαμάχη. Απλά θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή κάποτε είχε ανάγκη ο Έλληνας στο εξωτερικό. Τώρα έχει ο Έλληνας στην Ελλάδα. Μας πνίγουν και θέλουν να μας εξαφανίσουν στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε αυτό. Τα λέμε χρόνια αυτά. Θέλουμε εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού να είσαστε κοντά μας. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα βγούμε από αυτό το πράγμα και θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να πω? Ωραία, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ να πω και στην Αυστραλία τώρα. Σε όλους. Έτσι, να είσαι καλά. Χάρηκα και να μας παίρνεις τακτικά.
Και αν μπορείς να μην πληρώνεις το τηλέφωνο, να μας παίρνεις και εσύ στο Skype, αν έχεις Skype. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω. Εντάξει. Εχάρηκα καπίτε φίλε. Από και μου χαιρετίσμα στην Εκατερίνη, να χαιρετίσω τον άνθρωπο. Ναι. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Άγγελε, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που παίρνουν ξένους και δεν παίρνουν τις Έλληνες, από εκεί καταστρεφόμαστε. Δεν πάει ο Έλληνας για δουλειά και αυτός ο Έλληνας που ζητάει η δουλειά παίρνει τον Πακιστανό που παίρνει 10 ευρώ και 5. Καταλαβαίνεις, δεν θα πάω στην Εγώ εδώ. Ναι, έχεις δίκιο, Θανάση, σε αυτό το θέμα που λες. Έτσι καταστρέφεται ο Έλληνας και πάμε. Έχεις δίκιο. Γιατί σήμερα άκουγα το δελτίο ειδήσεων και συγκεκριμένα μιλάγανε για τους φυλακισμένους της Χρυσής Αυγής και ότι οι χρυσαυγίτες μέσα στα κελιά τους δεν δέχτηκαν λάθρομετανάστριες. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Λάθρομετανάστριες που δουλεύουν για το ελληνικό κράτος γυναίκες να σερβίρουν τους χρυσαυγίτες φαγητό. Ήθελαν ελληνίδες. Αυτό όμως λέει κάτι. Η Νέριτ παρουσίασε ένα σήμα στον ελληνικό λαό, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι οι τηλεπαρουσιάστριες, ότι οι χρυσαυγίτες έχουν δίκιο. Ρε καλά ρε εσείς, κλείνετε τον κόσμο στις φυλακές, τους παίρνετε τα σπίτια σας, τους πετάτε από τα σπίτια σας στους δρόμους και κάνετε χάιρε λάθρομετανάστριες. Πού το, όπως έπαιρνα εγώ τον Παπανδρέου παλιά στο γραφείο, το πρωθυπουργικό γραφείο και όλοι εκεί μέσα που δουλεύετε από την Βουλγαρία. Βουλγάρες. Και λέω καλά, δεν υπάρχει καμία Ελληνίδα. Καμία Ελληνίδα δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Όχι, δεν υπήρχε καμία Ελληνίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Και για αυτούς τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει Έλληνας. Δεν σας βλέπουν σαν Έλληνες. Σας βλέπουν πόσο βαθιά θα βάλουν το χέρι τους στην τσέπη σας να σας γδίσουν. Θα σας πάρουν και τα σόβρακα ακόμα. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Τα λέω εγώ χρόνια αυτά. Δεν είναι τώρα με το Σαμαρά. Από χρόνια τα λέμε. Από τον καιρό που αφήχθηκε στην Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου, εσακάτεψε την Ελλάδα. Από εκεί έχει αρχίσει το κακό. Ένα μικρόβιο που έχει μεγαλώσει και μεγαλώνει και χειρότερο γίνεται. Όσο για το θέμα για τις σημαίες, αγαπητοί φίλοι, για την ελληνική μας σημαία, θα περάσει ο νόμος. Εάν δεν περάσει μεθαύριο, θα περάσει με τον άλλον τον κομπονιστή, τον Τζίπρα. Θα σας πω πώς. Διότι άμα θα κάνει 3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες με ελληνικά διαβατήρια, όλοι αυτοί θα ψηφίζουν. Δεν θα ξαναδείτε άσπρη μέρα στην Ελλάδα, έτσι και βγει ο Τσίπρας. Δεν θα ξαναβρείτε ιστορία ελληνική στα βιβλία σας και δεν θα ξαναδείτε ελληνική σημαία ποτέ, ούτε στον ύπνο σας. Θα γίνει η Ελλάδα, όπως λέει και ο Σουηδός, όχι Ελλάδα, αλλά Ελλαδιστάν. Έχει πάει, το βλέπετε. Ανοιχτά χαρτιά. Να καλωσορίσουμε τον φίλο μας από την Αυστραλία. Α, Γερμανία. Στέφανος, γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα αυτή και πέρα με τη σημαία. Δεν σε ακούω. Μάλλον δεν θα έχει ρυθμίσει το μικρόφωνο του. Εκεί που δείχνει πληροφορίες ποιότητας κλήσης. Το μικρόφωνο άνοιξε. Άνοιξε το μικρόφωνο, με βλέπεις. Το μικρόφωνο άνοιξε. Με ακούς? Κάτσε, περίμενε. Όχι. Στέφανε, θα πατήσει και εκεί που είναι πληροφορίες ποιότητας κλήσης. Θα πατήσει εκεί. Έχει ηχείο, μικρόφωνο. Κάτι έγινε. Δεκτυακή κάμερα, κοίταξε το από εκεί. Ναι. Θα το ρυθμίσει το μικρόφωνο εκεί, Στέφανε. Όχι να πάει μόνο το, όμως, να το κλικάρεις και να. Ναι, καμιά φορά ξεχνά τα μικρόφωνα mute και τέτοια πράγματα. Κοίταξε το μικρόφωνο κάτω να είναι εδώ κάτω που το ρίχνει. Να μην είναι στην αυτόματη προσαρμογή ρύθμιση του μικροφόνου. Λοιπόν, Σταύρο, ο Σταύρος δεν μας ακούει. Πάμε στον Γιώργο. Γιώργο από τη Γερμανία. Εσύ, πες μου, πώς βλέπεις αυτό το θέμα με τη σημαία. Το πιστεύεις ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα? Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνει. Αυτοί το περνάνε σιγά σιγά. Είναι το δόγμα του σοκ. Πρώτα το συνηθίζεις και μετά το αποδέχεσαι πιο εύκολα. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, στη διχόνια νέο ημερολόγιο, παλαιό ημερολόγιο, Θεοδόσιος. Αυτά είναι χαζομάρες. Η κριτική, η πόντι και τέτοια. Αυτό θέλουμε. Να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, με τους ομοφυλόφιλους, με το κώδικα αλιμεντάριος και με αυτά.
και όχι με αυτά που επήγουν. Για να περνά τα σχέδιά του πιο ελεύθερα και να μην βλέπουμε, για να μην βλέπουμε τι κάνουν αυτοί. Ναι, κατάλαβα τι θέλω. Να ασχολείσαι με τι φόρεσε η κάθε μία, η κάθε μία ξανθιά και η κάθε μία μεταχρινή, και αυτοί να ψηφίζουν ό,τι ψήφισαν. Να ασχολιόμαστε με τα μύτια, με τις γυναίκες, τι φόρεσε άλλη προχτές, που πήγε, με ποιον έφαγε, ποιος ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε, ξέρεις αυτές τις πλακίες. Ναι, ασχολιόμαστε εμείς εκεί, οι κοιμισμένοι. Τώρα, αν ψηφίσουν αυτόν τον νόμο που οπωσδήποτε θα περάσει ο αντιρατσιστικός νόμος και θα περάσει μαζί και αυτός ο νόμος στα κουφά την άλλη εβδομάδα, όπως λέγεται, τι θα είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός όταν μία πρωία θα κοιτάξει τον Παρθενώνα και θα δει μία άλλη ξένη σημαία και θα δει ελληνική σημαία? Αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Αλλά όταν θα γίνει, δεν έχουν κατάλληλα έτοιμα. Τι θα έχουνε? Μ' ακούς? Ναι, τι, δεν σ' άκουσα καλά τι είπες. Να, περίμενε, δεν ακούω. Σε ακούω εγώ, σε ακούω. Όταν θα γίνει, τι θα γίνει? Θα έχουνε κατάλληλα, θα το έχουν κατάλληλο έτοιμο, θέλει να πει. Α, κατάλαβα, ναι. Αυτό ναι. Ήθελα να πει. Γιώργο, μ' ακούς εμένα? Κάτι έπαθε ο ήχος του. Μήπως σου ρίχνουν τίποτα στο... Το Skype, τι γίνεται? Έχουμε και το φίλο μου από την Αυστραλία. Με ακούει? Στέφανε, με ακούς? Σταύρος. Ο Σταύρος. Σταύρο, με ακούς? Ο Στέφανος ακούει, αλλά έχει θέμα με το μικρόφωνο. Ακούει όμως ο άνθρωπος. Ο Σταύρος με ακούει? Έλα, ακούω και... Έχουμε δύο Σταύρους από την Αυστραλία. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάει εκεί πέρα, ζέστανο καιρός ή ακόμα κρύο κάνει? Σε βλέπουμε παλιά πράγματα κουκουλωμένων εκεί, πολύ κρύο, ε. Κάνει πολύ κρύο, ε. Βγαίνει ήλιος, με χτυπάει στο δωμάτιο, αλλά τι να το κάνεις. Χτυπάει για μια ώρα και μετά ανάβει σόμπα. Σόμπα. Α, κρύο, κρύο, δεν βαριές. Να έρθει στη Φλόριδα εδώ πέρα, που εδώ πέρα έχουμε τόση ζέστη. Ε, πάρε παιδί μου, ζέστη. Πολύ ζέστη. Σας ακούω εκεί. Ο πυρετός έχει ανέβει για σας με το Σύνταγμα, με την Ελλάδα και με τη σημαία. Καταλάβετε το, στην Ελλάδα δεν υπάρχει Σύνταγμα. Περνάνε τα νομοσχέδια από το Βουλή με 194 ψήφους. Τελείως αντισυνταγματικό. Πού είναι το Σύνταγμα? Ναι. Γιατί δεν εφαρμόζουν το Σύνταγμα? Άρα δεν το υπολογίζουν, δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτά τα μνημόνια και όλα αυτά τα κολοκύθια είναι το Σύνταγμα το καινούριο που υπογράψανε οι Έλληνες βουλευτές για την πατρίδα μας. Τελείωσε τώρα η σημαία, οπωσδήποτε και θα την αλλάξουν. Αλλά εκεί που έχουν αυτοκτονήσει 9.000 μόσκαρα, γιατί είναι μόσκαρα, αυτοκτονήσανε μόνοι τους, δεν πήρανε όσους μπορούσανε στα μπροστά τους από αυτούς τους τυχοδιώκτες, για να μην σκοτωθούν ξαφνικά άλλο 1 εκατομμύριο. Μας στηρίχνουν σιγά σιγά για τη σημαία, για οτιδήποτε άλλο. Δεν βιάζονται αυτοί. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός. Το γράφουν και μέσα τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, ότι θα τους τα κάνουμε και θα τους τα λέμε. Αυτό κάνουν. Μας το λένε. Θα σας πάρουμε τα σπίτια, φτιάχνουμε νόμους. Τα παίρνουν τα σπίτια. Ποιος τους εμπόδισε? Το ελληνικό σύνταγμα? Πού το? Βγαίνει ο κάθε βουλευτής στο παράθυρο της τηλεοράσης και λέει, όχι, αυτό λέει δεν θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Και όλο αυτό ξέρετε γιατί τα κάνουνε? Μην με διακόψει κανείς. Έχουνε φέρει τον άνθρωπο σε τέτοιο σημείο ψυχικά. Πολλοί το έχουμε πει, αυτή τη βδομάδα ψυχικά είμαι ράκος, ρε παιδί μου. Όταν είσαι ράκος δεν μπορείς να αντιδράσεις. Αυτό έχουν κάνει με όλα τα μέσα.
μαζικής ενημέρωσης στην κοινωνία και σε κάθε κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα. Βάζουνε παράδειγμα τον Αγγελάτο και διαφημίζει ένα ποδοσφαιριστή που ο παππούς του παππού του ο παππού είχε βιάσει κάποια εδώ και 7.000 χρόνια ή έκλασε η φοράδα μας το αλόνι. Ασχολούμαστε εμείς με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία στη ζωή μας. Ψυχολογικά μπερδευόμαστε και όταν πρέπει να αντιδράσουμε σαν ανθρώποι για το δίκιο μας, δεν έχουμε ψυχική δύναμη να αντιδράσουμε. Αχα. Μάλιστα. Και αντίδραση. Να κατεβούν 1.000.000 απεργοί και να πάνε στη Βουλή. Να μπουν μέσα σαν μελίσι. Να τους πιάσουν και να τους πνίξουν. Τι κάθονται και μιξοκλαίνε σαν τις μιξοπουτάνες. Ακούς τώρα, Γιώργο. Ακούς. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος όπως τον έλεγε ο πρόδρομος, πρόεδρος, πώς τον είπατε. Ο πρόδρομος Ζουμής. Αυτός που είναι ο παλιό ημερολογίτης. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτά που έλεγε. Αλλά δεν πάει όμως στο μυαλό ότι τώρα και στην αρχηγία του παλιού ημερολογίου έχουν περάσει. Να μην τους πω τράγους, δεν κάνει. Το καταλάβατε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτό θέλουν να περάσουν, να μας πούνε, για να μην έχουμε ψυχική δύναμη να αντιδράσουμε. Μας έχουν πλακώσει τα ναρκωτικά από το δημοτικό σχολείο. Κάποια μαριχουάνα, 3 τόνους ηρωίνη, τι την κάνανε. Well, μια και προηγουμένως κάποιος ανάφερε για το ράντισμα στην Ελλάδα, στην Κίνα κάποιο αεροπλάνο πήγε να ραντίσει τον κινέζικο λαό και οι κινέζικες αεροπορικές δυνάμεις και οι καταδρομείς το έριξαν. Το χτύπησαν και το έριξαν κάτω το αεροπλάνο. Γιατί αυτοί πιστεύουν στην πατρίδα τους. Κοίταξε, όταν σου λέει ποιος, τι ραντίζεις εδώ πάνω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ραντίζουν στην Ελλάδα. Ραντίζουν και είναι από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κυρίες και κύριοι. Εξεπίδες σας ραντίζουν για να σας καλμάρουν. Είναι ένα είδους, ας πούμε... Σαν ηρεμιστικό να το πούμε έτσι. Ηρεμιστικό, βαριές να σηκωθείς. Ο Τράγκας. Ο Τράγκας το λέει κάθε μέρα. Δεν μπορείς. Από την πρώτη του μηνός θα γυρίσει. Ναι. Κάθε μέρα αυτό τους λέει. Ναι, και ο Τράγκας θα έχει χάσει τώρα γιατί και αυτός έχει πέσει στο ράντισμα και πολλές φορές θα χάνει. Ξεβιδώνει. Λοιπόν, το ράντισμα... Αυτός έχει και άλλο ράντισμα όμως. Αυτός έχει και τέτοιο ράντισμα. Ναι, έχει. Με χαρτικό. Άγγελο, θα βγάλει να μιλήσω. Ναι, έχουμε ακροατήρες στα τηλέφωνα. Για λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε, γεια σου. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις. Έλα μου. Ρε, μετά από 30 χρόνια, ρε Άγγελε, είπα και εγώ, αφού σε ακούω και είμαι ακροατής, να πω και εγώ μια γνώμη. Έλα, λέγε, σε ακούμε. Λοιπόν, με τη σημαία. Ωραία, εδώ πέρα θα τους τρεμάσουν τα βρακιά. Λες. Τη σημαία. Δηλαδή θα κάνει συνεργασία μεταξύ Νίκου και Κριτικού. Λοιπόν, καλό αυτό. Τον Νίκο και τον Κριτικό, να σου πω τώρα, 30 χρόνια εδώ πέρα, υπάρχουν μόνο 2 βλήματα στην ελληνική παροικία. Ο Νίκος και ο Κριτικός. Γιατί? Δύο καραγκιόζιδες υπάρχουν και μας κάνουν και γελάμε κάθε μέρα. Νίκο με τον Κριτικό. Εντάξει, λοιπόν. Μια φορά συμφωνάς. Ναι. Yes. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε, οι Έλληνες έτσι στρώσανε, έτσι τα φάνε. Αφού ήταν εκτενομανείς από πάντα. Έχεις δίκιο. Εκτενομανία του έφαγε, ρε Άγγελε. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν ήταν όλοι Έλληνες έτσι. Υπάρχουν και καλοί, οι οποίοι... 80% έτσι είναι. 80% από τους Έλληνες έτσι είναι. Ξενομανείς, λαμόγια, μαφουτίστες, τραπεδίστες, καναπεδίστες. Σε αυτό έχει δίκιο. Μισό λεπτό να πω κάτι. Ρωτήσαμε κάποια κοπέλα, είχα πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου και παίρναγε μια χωριανή απ' έξω που εγώ το τάψα πολύ μικρό.
Και όταν ήρθε και μιλήσαμε, τους λέω, καλά δεν τρεπόσαστε για τους λαθρομετανάστες, τους δεχόσαστε. Λέει, έλα καλέ Θεέ μου, λέει. Τι φταίνε οι άνθρωποι αυτοί, ξέρεις τι καλοί άνθρωποι που είναι. Βγάλε συμπέρασμα εσύ. Τι καλοί άνθρωποι, μωρέ άνθρωπέ μου, τι καλοί άνθρωποι. Σου λέω, τι είπανε οι Έλληνες. Τώρα, οι ναύτες που πηδάγαμε γίνανε καπετανέοι τώρα στην Ελλάδα. Τι να λέμε. Έτσι, εγώ πήρα να πω ότι αυτός ο κριτικός και αυτός ο Νίκος έχουν γίνει πολύ γελοί, τέλος πάντων. 30 χρόνια και μιλάω για πολλούς εδώ πέρα, όχι μόνο για πάρτι μου, είναι πολύ γελοί οι άνθρωποι. Ας σταματήσουν να βγει και ένα άνθρωπο να πει. Εντάξει, αυτό. Μιλάς, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, είναι αυτό το ψέκασμα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Το ψέκασμα. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ψέκασμα. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ακούστε εδώ τη λύση για τη σημαία τώρα που μιλάτε και λέτε συνέχεια. Για να μην πει, ακούστε τις 100 η σημαία ελληνική. Πρέπει να πει για αυτό το βαρβαρικό όπλο και να πει ο Παρθενώνας να λέγεται ελληνική. Ο Σταυρός δεν αντιπροσωπεύει τους Έλληνες. Αντιπροσωπεύει το 1% στην καλύτερη περίπτωση των Ελλήνων. Ξυπνήστε! Είναι ειδωλουδάκι σατανιστή, σα συνάγει, θα σα οξύνει. Συνέχισε. Ναι, είναι σατανιστή, αλλά δεν είναι. Καλησπέρα. Και ο σατανισμός όμως έχει πολλά, δεν είναι ένα. Έχει πολλά, όπως τα λένε, παρατήματα. Καλησπέρα. Αλλά το σέβομαι όμως, είναι ωραίος, έχει φάση. Για να ακούσω τον ακροατή μας, καλησπέρα. Ναι, πρώτο κριτήριο στον κύριο που ακούει 30 χρόνια και βγήκε τώρα να πει μια κουβέντα. Να του πείτε, σας παρακαλώ, να αφήσει το φίλο μου τον κριτικό και τον Νίκο ήσυχο. Γιατί αυτοί είναι φίλοι μου. Κανάλι. Και αυτοί κάνουν ένα καλό πρόγραμμα και διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Α. Τώρα που θα σε ακούσει, θα πάρει τηλέφωνο και θα σε βρει τώρα. Κάτσε, περίμενε. Έρχεται τη σειρά σου, περίμενε τώρα. Δεν περίμενε. Εντάξει, λοιπόν, άκου, Άγγελε. Έλα, ακούω. Θέλω να σου κάνω μια τέτοια. Πέθανε ένας μητρομολύτης στην Ελλάδα. Το Μεγάρον της Σαλαμίνης, σήμερα το πρωί. Ποιος? Ο Βαρθολομαίος. Αν το βλέπεις συντήσεις, συλληπιτήριά μου για την αιτίος μου. Παπάς ήταν, τι ήταν είπες? Μητροπολίτης Μεγάρον και Σαλαμίνης. Ο Μεγάρον και Σαλαμίνων, ναι, δεν ο το πρόσεξες. Ο Βαρθολομαίος και είναι φοιτητής του Βαρθολομαίου που είναι στο Φανάρι. Τα συλληπιτήρια μου, ήταν μεγάλο στην ηλικία. 86 το. 86. Είναι στο ίντερνετ και στις ειδήσεις ελληνικές, αλλά δεν άκουσα να πει τίποτα. Ναι, δεν άκουσα σήμερα, ας πούμε, να λέει, είμαι τόσο μπίζι. Είναι αδελφός του πατέρα μου. Ο θείος ήταν. Τα συλληπιτήρια μου, αγαπητέ μεγάλε φίλε. Ναι, ο Βασίλης είμαι μου, Ναι. Έγινε λοιπόν. Πες του Χρήστο ότι τον αγαπάω πολύ και να μην αφήνει κανένα να βγαίνει έξω, γιατί το βασιλιά το θέλουμε, αλλά ψηφίζουμε Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Άντε, για χαρά. Τώρα έφτιαξες και τον Νίκο και το κριτικό. Ευχαριστώ, Άγγελε. Άντε, για χαρά. Να μιλήσω λίγο. Ναι. Για λέγε. Ένα αυτό, στη γραμμή περιμένετε. Επειδή κόπηκε η γραμμή. Περιμένετε στη γραμμή. Είτε ο Παπαδόπουλος. Ένα λεπτό. Παρακαλώ, περιμένετε στη γραμμή. Άγγελε. Περιμένετε. Άγγελε, έλα. Ναι, περιμένετε στη γραμμή. Ναι. Έλα. Λοιπόν, για λέγε μου, σε παρακαλώ, Γιώργο. Όταν θα τη δεις και θα έχεις στην Αθήνα, μόνο στην Αθήνα, 1.000.000 ξένους, ό,τι και να κάνεις μετά, ό,τι και να κάνεις, ήδη σε απειλούν με τζιχάντ. Τι θα κάνεις μετά? Αν περάσει αυτή η περίοδος, τι θα κάνεις? Θα σε μειοψηφία, τι θα κάνεις? Τότε θα το κάνουν αυτό, τότε θα το φέρουν αυτό. Μα γι' αυτό. Θα έρθουν αυτοί, θέλουν να έρθει. Μα γι' αυτό εγώ πάντα λέω, γιατί είπα προηγουμένως για τον Τσίπρα ότι έχει φέρει όλους τους λαθρομετανάστες, θα τους δώσει ελληνικά διαβατήρια, να έχουν το δικαίωμα ψήφου και θα μένει πάντα το κομμουνιστικό κόμμα, το σοσιαλιστικό κόμμα στην Ελλάδα και θα περάσουν τους δρόμους που θέλουν. Εναντίον του Έλληνα. Και μετά θα κόβουν κεφάλια. Όπως κάνουν στις Ελλάδες. Γι' αυτό που λέει ο φίλος για το Παρθενόν και για αυτά, να ψάξει λίγο, να δει ότι ο Σταυρός είναι από τον Πυθαγόρα. Είναι 1000 χρόνια προ Χριστού. Είναι σύμβολο. Δεν πρέπει να φύγω.
και θα μένει πάντα το κομμουνιστικό κόμμα, η σοσιαλιστικό κόμμα στην Ελλάδα και θα περάσει τους δρόμους που θέλουν. Ο Σταύρος ήταν σύμβολο του μήνου, άρε παιδιά. Αγαπητέ φίλε, βγήκε ο καινούς ακροατής. Να ψάξει λίγο. Και να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, την τηλεόρασή του, αυτός ο τελευταίος στο Skype. Στο Skype βγήκε ο κρατής μας και μας κάνει feedback. Θα πρέπει να το κλείσω. Τον έκλεισα αυτό, τον έκλεισα. Είχε την εκπομπή που ήταν ζωντανά και κατάλαβες και το είπε και μετά. Ναι, έχασα και τον Τέλη τώρα. Έχασα και τον Τζόρτζιο. Τζόρτζιο από τη Γερμανία ξαναπάρει. Λοιπόν, να μας πει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο δεύτερος από τη Γερμανία. Α, ο Στέφανος είναι, ο Στέφανος. Ο Στέφανος, Στέφανε. Ο Στέφανος δεν ακούγεται. Στέφανε, μ' ακούς, αλλά δεν ακούγεσαι εσύ. Πρέπει να ρυθμίσεις το μικρόφωνο σου. Μακάρι να ακουγόσουνα. Δηλαδή, κοίταξε εκεί που είναι, που λέει στην ποιότητα πληροφορίες, ποιότητας κλήσης. Να σου δείξω που είναι από το κόκκινο. Να σου δείξω που είναι ακριβώς από το κόκκινο. Εδώ. Και ανέβασε και εκεί στη φωνή. Εκεί κάνει λίγο το τεστ. Όταν εδώ θα σε ακούσει, θα σου πω stop. Εδώ που έχει μια κάμερα και έχει το μικρόφωνο. Άμα το μικρόφωνο είναι noop, mute, δεν ακούγεσαι. Να μην έχει κόκκινη γραμμή το μικρόφωνο σου. Αν μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο, να σας κάνω εγώ τώρα, να σας φτιάξω, τι να σας κάνω. Θα να είσαι εκεί πέρα. Να σας φτιάξω. Τώρα τους έκλεισες όλους. Εδώ, για να το δούνε. Α, εντάξει. Εδώ, φύγετε, εδώ, πας Στεφανέ, πας εδώ. Πας εδώ ηχεία, βλέπεις ποιο έχεις τέλος πάντων. Μικροφωνάκι, ποιο έχεις, το αλλάζεις, βάζεις όποιο θέλεις. Δεν πατάς εδώ πέρα αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων, δεν το πατάς αυτό. Εκεί κάνεις λίγο τα τεστάκια σου και θα είσαι αρχηγός, το πιστεύω ατράνταχτα αυτό, εγώ. Λοιπόν, βγάζω εγώ τώρα την κοινή χρήση οθόνης, μη σας τρελάνω και εσάς. Έλα, πού είμαι τώρα, γιατί... Εμένα με δείχνεις διπλά. Σε δείχνω διπλά γιατί είσαι ωραίο παιδί γι' αυτό. Σε δείχνω διπλά και ζηλεύω την ομορφιά σου. Ωραία, λοιπόν. Αλλά δε, μη ζηλιάρεις εγώ. Ναι. Και θα είσαι αρχηγός, το πιστεύω ατράνταχτα. Ο Σταυρός, ο Σταυρός, παιδιά, είναι σύμβολο του Μίνωα. Ναι. Είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, συμβολίζει ο Σταυρός. Και ο Χριστός, επειδή ήταν, είναι ο Θεός του συστήματος, του σύμπαντος, υπάρχει σε όλα στα ύψη και στα πλάτη του σύμπαντος. Ο Πόλης εδώ πέρα, συγγνώμη Σταυρό, μην μιλήσει κανένας. Για γιατί έχω τώρα... Λοιπόν, να πέρασω στο τηλέφωνο, κάποιο περαστικό τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και σε όλους. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στο Γιώργο που έβαλε το βίντεο. Ο βουλευτής αυτός είναι ο Νίκος ο Σιφουνάκης από τη Μυτιλίνη. Ναι. Όποιοι είναι Μυτιλινοί, στις εκλογές να τον μαυρίσουνε. Η σημαία αυτή που πάνε να βάλουνε είναι οι πιτζάμες από τους Εβραίους, από τα κρεματόρια. Γυρίστε τις πιτζάμες ανάποδα, αυτό πάνε να βάλουν. Συγχαρητήρια σε όλους τους νέους και ψηλά το κεφάλι. Όλοι μαζί δε... για μια Ελλάδα. Αφού δεν μας βάζουν το βρακί της μάνας τους, πάλι καλά είναι. Που μας βάζουν τις πιτζάμες. Μάλιστα. Μα αυτό πάνε να κάνουν αδερφέ από την Αυστραλία. Πάνε να βγάλουν το σταυρό για να βάλουν μόνο τις ρίγες. Να μην πούν τίποτα άλλο. Λοιπόν, καληνύχτα, γεια σας. Καλά βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Έλα, γεια σου Άγγελε. Γεια σου Νίκο. Πάλι εγώ είμαι. Βγήκανε κάποια άτομα και εναντίον σε μένα και στο φίλο μου τον κριτικό. Ίσα ίσα που λέμε κανένα καλαμπούρι για να περνά, να χαρούνε και αυτοί γιατί αυτά τα δύο άτομα από την πολύ πολύ μα μαριχουάνα. Εντάξει ρε Νίκο, μην τα πάμε εκεί πέρα. Ένα μίξολο δρόμο, εντάξει, άστον, εντάξει. Ο φίλος μου, ο Σταύρος είναι, ποιος είναι και γελάει αυτό το παιδί. Δεν τον θυμάμαι πως το λένε. Ο Θανάσης.
Ο Θεός κατάλαβε τι θέλω να πω και γελάει. Λέω από την πολύ μα μαριχουάνα. Να μην πω τα υπόλοιπα. Άντε γεια. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Κύριε Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ να ξεφύγω λιγάκι, γιατί η σημαία δεν πρόκειται να φύγει με καμπίνα του. Μα μαριχουάνα. Να μην πω τα υπόλοιπα. Μη φοβάστε. Μόνο. Αγγελέ, αυτό ο Πόλη Τσάο, αν ξαναβγαίνει, βγαίνει και κάνει χαβαλιά να μα χαλάσει την εκπομπή. Αν δει κάτι τέτοιο και κάνει παραγωγέ και δεν μιλάει, τον πετά αμέσω. Όχι, αμέσως. Τον πέταξε έξω. Ένα λεπτό το ακροατή μα θα ήθελα. Πώ τρώγεται αυτό ο ακροατή, είπε. Αυτό που βγήκε προηγουμένω. Στο Skype. Για ποιο βγήκε προηγουμένω. Ο Πόλη Τσαουσίδη. Πόλη είναι και πόντιο. Πόλη, σε θέλουμε στο Skype, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν βγεις στο Skype, κλείσε το κανάλι μας να μην το βλέπεις, να μην ακούς τη φωνή μας. Και τότε συνδέσεις στο Skype και θα ακούσεις την εκπομπή από το Skype. Γιατί τι γίνεται τώρα. Παίζεις στην τηλεόρασή σου, μπαίνεις και στο Skype και κάνει feedback. Και επαναλαμβάνονται όλες οι φορές πίσω και δεν μπορείς να βάλεις στον αέρα. Πρέπει όλοι οι φίλοι οι ακροατές, όταν μπουν στο Skype, είναι Greek voice στο Skype, να κλείσουν αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Να μην ακούτε τίποτα στην τηλεόραση. Και μπείτε κατευθείαν στο Skype και θα ακούτε την εκπομπή από εκεί. Εντάξει. Γεια στον ακροατή μας, συνέχισε, σε παρακαλώ. Τι έγινε τώρα με την Κρυσία, βγει εκεί πέρα. Άγγελε, η σημαία παραμένει. Εμείς οι Έλληνες, οι αληθινοί Έλληνες, πιστεύουμε στην Ελλάδα, ορκιστήκαμε. Πατρίδα, οικογένεια, στη σημαία ορκιστήκαμε. Λοιπόν, σε λίγα λόγια, αυτοί που δοξάσανε την Ελλάδα είναι στη νέα ιστορία ο Ιωάννης Μεταξάς που είπε το όχι και τον έγραψε η ιστορία. Μετά τον Ιωάννη Μεταξά, δεύτερο ήθελε να σηκώσει ψηλά την Ελλάδα, είναι ο Παπαδόπουλος ο Γεώργιος και η παρέα του. Οι υπόλοιποι δεν κάνουνε τίποτε. Αυτή τη στιγμή φοβούνται τη Χρυσή Αυγή, γι' αυτό τους βάλανε όλους φυλακή, αλλά να μην νοιάζονται. Η Χρυσή Αυγή είτε φυλακή είναι, είτε στο... Θα ήθελα να πω στους φίλους ακροατάς και προπατώ στην Ελλάδα ότι η Χρυσή Αυγή έκανε μήνυση στην ελληνική κυβέρνηση ή έχει πάει στα Ηνωμένα Έθνη για τα πολιτικά δικαιώματα. Yes. Για τα πολιτικά δικαιώματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά εμφανίζεται να είναι μια φασιστική κυβέρνηση η οποία κλείνει στη φυλακή τους αντίπαλους της. Και αυτό είναι πολύ άσχημο τον Αντώνη Σαμαρά, Βενιζέλο και όλους αυτούς στην αντιπολίτευση, εκλεγμένους πολιτικούς να τους έχουν με χειροπέδες και εγώ θα τους στείλω και ένα βαρύδιο από αυτά που βάζω στους βαρυπινίτες, μια μπάλα βαριά, να τις σέρουν οι ανθρώποι ώστε να μην προκουνιστούν κιόλας, για να συμπληρώσει, ας πούμε, τη φυλακή. Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή, η Ελλάδα. Το σύστημα, το σοσιαλοκομμουνιστικό σύστημα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να λέγεται δημοκράτης, δεν δημοκρατία, αλλά είναι ένα σοσιαλοκομμουνιστικό φασιστικό σύστημα στην Ελλάδα που δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν βλέπετε και κλείνουν τους ανθρώπους στη φυλακή χωρίς αποδείξεις, χωρίς φόνους, χωρίς δολοφονίες, γιατί είχε μια κάνα κυνηγητική για να πάρει να σκοτώσει κανένα λαγό, στη φυλακή σου λέει. Τέλος πάντων, πολιτικοί κρατούμενοι, μόνο στην Κούβα είναι, προσέξτε, μόνο στην Κούβα και κάτω στη, που πέθανε ο άλλος. Και στο Σουδάν είναι. Εκεί κάτω, μερικά αραβικές χώρες που έχουν δικτατορίες και φασισμό. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον ακροατή μας. Μια τελευταία γραμμή, θα μας παίρνει ο χρόνος, λέγετε παρακαλώ. Είστε χουντικοί και προδότες. Ντροπή σας. Ντροπή μας. Μάλιστα. Ο Σουηδός. Ντροπή μας. Λέγετε εσείς παρακαλώ τελευταία γραμμή. Έλα, Άγγελε. Ναι. Πες στο φίλο μου τον Στέφανο ότι οι άνθρωποι που με Έλληνα σπίτια δεν πετάνε πέτρες. Και άμα το ξαναδώ στη τηλεόραση και στρίβει τρίφυλλο,
θα κατεβώ στην Ελλάδα και του ρίξω δύο χαστούκες στη μούρη. Όχι μόρε. Η Γερμανία είναι αυτός. Αυτός τρίφυλλο γύρισε, δεν γύρισε τσιγάρο και το έκανε πολύ προκλητικά την περασμένη εβδομάδα. Ο Στέφανος, ο Στέφανος. Όχι, δεν είπε το πράγμα Στέφανος. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Παιδιά, η Γερμανία, Αυστραλία, Ελλάδα, Θανάση, χάσαμε και τον φίλο μας από την Κεφαλονιά, τον Σταύρο, ο οποίος έχει πρόβλημα με το τηλέφωνο, δεν ξέρω με το κινητό του, κάτι έχει πάθει, στην αρχή συνέχεια και δεν μπορώ να το συνδέσω. Να έχετε καλό να τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, να περνάτε καλά. Γεια σας, Μάγκες. Γεια σας, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, ραντεβού και πάλι αύριο. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους τελειώντας στην εκπομπή ότι δεν θα πρέπει κανείς από εσάς να επιτρέψει σε οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός, να κατεργήσει την ελληνική σημαία. Δεν μας φέρουν σημαίες πιτζάμες. Θα είναι ντροπή για κάθε Έλληνα και για αυτόν ο οποίος κάνει τον Έλληνα και είναι και πρωθυπουργός ή είναι βουλευτής. Εσείς στην Ελλάδα κυνηγήστε τους βουλευτές σας. Αυτοί, εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους, μην τους ξαναψηφίσετε. Να μην τους ξαναψηφίσετε. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Θα έχουμε κάποια διακοπή στο σταθμό σε κανένα μισάωρο, γιατί θα έχουμε επισκευές στο 1500 και την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, ομέρανε.